Να ανοίξουμε και κατευθείαν τη συζήτηση για το Δήμο Γόρτινας. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Μαζί μας είναι καλησπέρα. Ο κύριος Νίκος Σχηναράκης, υποψήφιος δήμαρχος Γόρτινας και επερχόμενος δήμαρχος με το συνδυασμό Ανανέωση Τώρα. Και ο κύριος Μιχάλης Κοκολάκης, υποψήφιος δήμαρχος Γόρτινας με το συνδυασμό Μεγάλη Γόρτινα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, καθώς είστε οι δύο μονομάχοι, είστε οι άνθρωποι οι οποίοι διεκδικείτε λοιπόν την ψήφο των δημοτών στην Γόρτινα. Να δούμε και την κάρτα με το αποτέλεσμα για να ξεκινήσουμε και την συζήτησή μας. Με ένα αποτέλεσμα το οποίο μας έρχεται στο 98,1% της εσωμάτωσης, ο κύριος Κοκολάκης 45,3, ο κύριος Χιναράκης 27,1. Δεξιά στην κάρτα βλέπετε και τον αριθμό των εδρών όπως τις καταλαμβάνουν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έδρες οι οποίες έχουν κλειδώσει από την πρώτη Κυριακή. 12 για τον κύριο Κοκολάκη, 7 για τον κύριο Σχηναράκη και από 4 για τον κύριο Ξυλούρη, 3 για τον κύριο Δαρυβιανάκη και μία έδρα για τον κύριο Μανιαδάκη. Σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων και αυτό θα βάλει ένα ακόμα δεδομένο στη σημερινή μας συζήτηση, πώς θα διαμορφωθούν ισορροπίες την επόμενη μέρα, όποιος και αν είναι ο δήμαρχος, είτε είναι ο κύριος Σχηναράκης, είτε είναι ο κύριος Κοκολάκης. Κύριε Σχηναράκη, να ξεκινήσω με εσάς. Είστε λοιπόν απερχόμενος δήμαρχος. Δεν είμαι απερχόμενος, καταρχήν, με συγχωρείτε. Είμαι νη δήμαρχος. Νη δήμαρχος. Όχι, όχι, όχι. Γιατί το είπατε και προηγουμένως και το άφησα να περάσει έτσι απαρατήρητα, αλλά βλέπω ότι το επαναλαμβάνετε. Ίσως να είστε και εκ νέου δήμαρχος. Φυσικά. Αν θεωρείτε ότι είναι λάθος, οκ, okay, να το διορθώσω. Ναι, είναι νη δήμαρχος, κύριε Σχηναράκη, δεν. Προς Θεού. Δεν θέλουμε να χαλάσουμε τις καρδιές μας όχι, εδώ. Φυσικά, όχι. Ούτε έχει κάποιο σκοπιμότητα. Όχι, όχι, το αντιλαμβάνομαι. Σπουλιασμός, αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, είναι δήμαρχος και είστε λοιπόν σήμερα ένας εκ των δύο διεκδικητών για να ανανεώσετε τη θητεία σας στο Δήμο Γόρτινας. Πώς κρίνετε, πώς βλέπετε το αποτέλεσμα, καθώς καταγράφεται και μια απώλεια δυνάμεων. Ποια είναι έτσι το πρώτο συνέστημα το οποίο κυριαρχεί και φυσικά τα σχέδια για την επόμενη Κυριακή. Καταρχήν, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους Γορτίνιους πολίτες. Ιδιαίτερα όμως να ευχαριστήσω τους πολίτες οι οποίοι με τίμησαν με την ψήφο τους. Μία ψήφο η οποία με γεμίζει ευθύνη και αγωνία για την επόμενη μέρα του Δήμου μας, για το μέλλον του Δήμου μας. Θα ήθελα να συγχαρώ και τους συνεργάτες μου, γιατί πραγματικά κάνανε ένα πολύ έντιμο αγώνα, με ήθος και μεγάλη αξιοπρέπεια, όπως οφείλαμε και έπρεπε να κάνουμε, διότι θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας ότι οι εκλογές είναι γιορτή. Είναι μια δημοκρατική διαδικασία και πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μας με κάθε τρόπο, έτσι ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά. Mm-hmm. Οφείλω να συγχαρώ όλους, γιατί πραγματικά έτσι κυλήσαν οι εκλογές. Από εκεί πέρα, εμείς είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από το τελικό αποτέλεσμα, διότι δεν μπορούμε να μιλάβουμε υπόψη μας ότι διοικήσαμε μέχρι τώρα ένα Δήμο ο οποίος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Δεν μπορούσαμε να υλοποιήσουμε το όραμα που είχαμε παρουσιάσει με το πρόγραμμά μας στους πολίτες. Δεν μπορούσαμε να υλοποιήσουμε τους στόχους. Λειτουργήσαμε κάτω από αντίξωες συνθήκες, τόσο οικονομικές όσο και έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Παρ' όλα αυτά όμως το παλέψαμε όλοι μαζί, αιρετή, προσωπικό, και σήμερα είμαστε σε μια ευχάριστη θέση. Να έχει αλλάξει σελίδα ο Δήμος, να έχει προοπτικές ο Δήμος, και αυτό οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην τωρινή Δημοτική Αρχή που διεκδικεί ξανά την ψήφο του Γορτίνιου πολίτη. Mm-hmm. Και παίρνω ως αφορμή αυτό να συγχαρώ όλους τους συνεργάτες μέχρι τώρα και το προσωπικό του Δήμου, γιατί πραγματικά κάτω από αντίξωες συνθήκες καταφέραμε το κατόρθωτο. Μάλιστα. Και ένα πρώτο σχόλιο από εσάς, κύριε Κοκολάκη, θέλω για το αποτέλεσμα. Κόψατε πρώτο το νήμα. Φαντάζομαι ότι είστε ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Καταρχήν, να σας καλησπερίσω και εσάς και τους τηλεθεατές μας, κυρία Σφακιανάκη. Πιστεύω ότι ήταν σαφές το μήνυμα του πρώτου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών στο Δήμο Γόρτινας. Mm-hmm. Οι Γορτίνοι πολίτες με την ψήφο τους την προηγούμενη Κυριακή πιστεύω ότι έδωσαν ένα μήνυμα ότι ο τόπος μας θέλει να αλλάξει σελίδα πλέον. Θέλουν να δουν κάτι διαφορετικό όσον αφορά τους αιρετούς του Δήμου μας και πιστεύω ότι η παράταξή μας ήταν αυτή που επιλέγει για να μπορέσει να πάει τον τόπο μας μπροστά. Ήταν ένα σαφέστατο μήνυμα ότι χρειάζεται πλέον μια αλλαγή στον τόπο μας. Πού θα κρυθεί, κυρία Σχηναράκη, το αποτέλεσμα της δεύτερης Κυριακής, πού θα έπρεπε τουλάχιστον να κρυθεί σύμφωνα με τις δικές σας διεκδικήσεις? Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στα αναφερόμενα του συναδέλφου μου, του κυρίου Κοκολάκη, ότι ο πολίτης αυτή την Κυριακή, με δεδομένο ότι δεν έδωσε αυτοδυναμία σε κανένα, ψήφισε δημοτικούς συμβούλους. Ξεκινάει ένα νέος αγώνας
την επόμενη, αυτή την Κυριακή, 2 του μήνα, για να αναδείξει ποιος θα είναι δήμαρχος. Και φυσικά, επειδή ο Γορτίνιος πολίτης ξέρει να επιλέγει, με το χέρι στην καρδιά θα επιλέξει τον καλύτερο. Γιατί έχουμε τη γνώση, γιατί έχουμε την εμπειρία, έχουμε καταφέρει το ακατόρθωτο. Επομένως, όλα αυτά είναι σημαντικά κριτήρια για τον Γορτίνιο πολίτη για να κάνει τη σωστή επιλογή 2 του Μάη και πολλά άλλα τα οποία θα αναφέρω στην πορεία της συζήτησής μας. Mm-hmm. Πάντως, κύριε Σφαγιανάκη, χαίρομαι που ο κύριος Σχιναράκης παραδέχεται ότι ο πολίτης της Γόρτινας ψήφισε συμβούλους. Πάει να πει ότι οι σύμβουλοι της παράταξής μας είχαν σίγουρα το προβάδισμα μέσα από όλους, γιατί ήταν ένα πολυπληθές αιρετικό σχήμα σε όλο το Δήμα, σε όλο το Δήμο μας. Και πάει να πει ότι ο Γορτίνιος πολίτης ψήφισε τους καλύτερους, το παραδέχτηκε ο κύριος Σιναράκης σε αυτό το τιμά, για να μπορέσουν να πάνε τον τόπο μπροστά. Mm-hmm. Και εμείς, κυρία Σφακιανάκη, σαν παράταξη, κάναμε κάτι μοναδικό. Καταρχήν, είμαστε η καινούργια παράταξη του Δήμου Γόρτινας. Όλοι οι συνυποψήφοι μας σχεδόν είναι καινούργια πρόσωπα. Κατορθώσαμε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να δεθούμε, να γίνουμε μια γροθιά και φτάσαμε σε αυτό το αίσιο αποτέλεσμα, το οποίο μας δικαιώνει όλους, γιατί η πορεία ήταν κοινή. Το έμψυχο δυναμικό της Μεγάλης Γόρτινας ήταν αυτό πραγματικά που κατόρθωσε να φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Και χαίρομαι που το παραδέχτηκε ο κ. Σχιναράκης ότι η σύμβουλή μας, το στελεχειακό δυναμικό της Μεγάλης Γόρτινας ήταν αυτό που έφερε και αυτή τη διαφορά. Και να είστε σίγουροι ότι αυτά τα άτομα που επελέγησαν από το Γορτίνιο πολίτη στη Μεγάλη Γόρτινα είναι άξια να μπορέσουν να πάνε τον τόπο μπροστά, να μπορέσουν επιτέλους να αλλάξουν σελίδα στο Δήμο μας. Θα ήθελα να συμπληρώσω, δεν ήθελα να το πω, αλλά οφείλουμε και πρέπει να το πούμε. Όταν υπάρχει μια μεγάλη παραπληροφόρηση απέναντι στον κόσμο, παραποιούν πράγματα και γεγονότα. Ο κόσμος εξαπατήθηκε. Γι' αυτό το λόγο έδωσε και αυτό το μεγάλο ποσοστό στον κύριο Κοκολάκη. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω. Τι εννοείτε όταν λέτε εξαπατήθηκε? Θα σας απαντήσω. Αυτή τη στιγμή έχω ένα έντυπο μπροστά μου που αναφέρεται σε ένα πρόγραμμα, δεν χρειάζεται να αναφέρω πού και σε ποια κοινότητα και σε ποια δημοτική ενότητα. Την ασφαλτόστρωση του κεντρικού δρόμου που εμείς το έχουμε δημοπρατήσει 21 του Γενάρη. Δηλαδή αυτοί το έχουν στόχο, αυτό που έχουμε δημοπρατήσει εμείς 21 του Γενάρη. Πεζοδρόμηση και φωτισμό της κεντρικής αδικής αρτηρίας, όταν εμείς έχουμε ήδη δημοπρατήσει με ένα προϋπολογισμό 1.575.000 ευρώ για ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρόμιο και φωτισμό. Την αποπεράτωση αποχητευτικού και βιολογικού. Όταν το βιολογικό τον έχουμε ήδη ολοκληρώσει και όταν έχει ολοκληρωθεί το κεντρικό αποχητευτικό δίκτυο τόσο του κεντρικού δρόμου όσο και του οικισμού, και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία το συνδέσεων του οικισμού και συγχρόνως στη διαδικασία δημοπράτησης του κεντρικού αγωγού. Λέτε λοιπόν, και να παρακαλώσω να κλείσουμε και τα κινητά, λέτε λοιπόν, κύριε Σχιναράκη, ότι ουσιαστικά έχει εντάξει ο κύριος Κοκολάκης, ο οποίος θα απαντήσει προφανώς, έργα στο πρόγραμμά του, τα οποία θέλει να υλοποιήσει, τα οποία ήδη έχουν δημοπρατηθεί, έχουν δρομολογηθεί. Αυτό λέτε. Ακριβώς. Κύριε Κοκολάκη. Καταρχήν, και κάποια έχουν υλοποιηθεί, κάποια έχουν ολοκληρωθεί. Καταρχήν, κυρία Σφαγιανάκη, ο κύριος Σχιναράκης ξέχασε να μας πει που αναφέρεται. Όμως θα απαντήσω. Βλέπω το φυλάδιο και αναφέρεται στην Αγία Βαρβάρα. Και χαίρομαι που μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι τώρα και 10 χρόνια προσπαθούμε να τελειώσει ένα βιολογικό, ο οποίος έχει ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Τώρα και πάρα πολύ καιρό προσπαθούν να τελειώσουν κάποια έργα. Εμείς αυτό που βάλαμε στο φυλάδιό μας, το οποίο έχει να κάνει με το τοπικό συμβούλιο, δεν τα λέει όλα ο κ. Σχιναράκης, τη Ενότητα τη Αγία Βαρβάρα, ήταν μια πρωτοβουλία του τοπικού συμβουλίου τη Ενότητα τη Μεγάλη Γόρτινα. Αυτό που βάλαμε στο φυλάδιο είναι ότι θα αποπερατώσουμε αυτά τα έργα. Εμείς ούτε τα καπηλευόμαστε. Προφανώς, όταν θα τα τελειώσουμε τα έργα, σίγουρα το μερίδιο που αναλογεί στον κ. Σχιναράκη θα είναι του κ. Σχιναράκη και το μερίδιο που αναλογεί στην επόμενη δημοτική αρχή θα είναι στην επόμενη δημοτική αρχή. Εμείς μιλάμε για αποπεράτωση, κυρία Σφακιανάκη, γιατί δυστυχώς όντως υπάρχει μια παραφιλολογία στο Δήμο και χαίρομαι, δράτωμαι τη ευκαιρία να πω ότι τώρα τις δύο προηγούμενες μέρες, χθες ας πούμε και μέχρι σήμερα, ακούμε πάρα πολλά ότι η επόμενη δημοτική αρχή, γιατί το έχουν αποδεχτεί πλέον και η παράταξη τουλάχιστον πιο πολύ του κυρίου Σχιναράκη, ότι η επόμενη δημοτική αρχή δεν θα τελειώσει τα έργα και όλα και αυτά. Εμείς
Προφανώς, κυρία Σφαγιανάκη, κάνουμε μια κίνηση για το καλό του τόπου. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, λοιπόν, είναι και η αποπεράτωση έργων που έχει ξεκινήσει αυτά τα λίγα, δυστυχώς, ο κύριος Σχηναράκης, αλλά και πάρα πολλών έργων τα οποία είναι ανολοκλήρωτα πάρα πολλά χρόνια, κυρία Σφαγιανάκη, στο Δήμο μας, έχουν βαλτώσει. Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε τη δύναμη και το στελεχειακό δυναμικό στη Μεγάλη Γόρτινα αυτά τα έργα να τα πάμε μπροστά και να τα φέρουμε εις πέρας να τα ολοκληρώσουμε. Είναι σίγουρα ένα μεγάλο στοίχημα, ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της παράταξής μας είναι και αυτό. Να μπορέσουμε το επόμενο διάστημα όλα αυτά τα έργα που έχουν βαλτώσει τόσα χρόνια, τόσα πολλά χρόνια, το οποίο προφανώς ο κύριος Σχηναράκης για το καθένα από αυτό έχει μια δικαιολογία, απλώς είναι τόσα πολλά που δεν ξέρω αν φτάσουν οι δικαιολογίες πλέον, όλα αυτά τα έργα να ολοκληρωθούν. Εμείς, κυρία Σφαγιανάκη, σαν παράταξη, έχουμε βάλει κάποιους στόχους. Οι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι. Θέλουμε να παλέψουμε αρκετά πράγματα που έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα. Έχουμε στόχους να πάμε το Δήμο πιο μπροστά. Έχουμε αρκετά πράγματα που πιστεύουμε ότι αν μας δώσει την ευκαιρία ο Γορτίνιος πολίτης και μας θυμίσει και τη δεύτερη Κυριακή με την ψήφο του, θα κατορθώσουμε να τα κάνουμε. Έχουμε ένα όραμα για το Δήμο μας. Δεν έχει δοκιμαστεί το δικό μας όραμα. Σε αντίθεση του κυρίου Σχηναράκη, πιστεύουμε ότι το έχει δοκιμαστεί. Και δυστυχώς, επειδή όλοι κρινόμαστε από έργα και όχι από λόγια, προς το παρόν δεν έχει ευδοκιμήσει, κύριε Σφαγιανάκη. Και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο σήμερα, να έχουμε το 45% των πολιτών του Δήμου Γόρτινας στο πλευρό μας. Ακόμα και σήμερα ο κύριος Κοκολάκης δεν σέβεται καθόλου τον Γορτίνιο πολίτη. Προσπαθεί ακόμα και τώρα να τον εξαπατήσει. Ο κύριος Κοκολάκης προφανώς θα είναι ο μοναδικός σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, που δεν γνωρίζει την οικονομική κρίση που πέρασε η χώρα μας. Είναι ο μοναδικός ο οποίος δεν γνωρίζει ότι ο Δήμος Γόρτινας την προβλήματα πέρασε. Είναι ο μοναδικός που δεν γνωρίζει ότι αγωνιούσαμε κάθε μήνα που θα βρούμε χρήματα να πληρώσουμε τη μισθοδοσία του Δήμου. Είναι ο μοναδικός που δεν γνωρίζει ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε βασικές προμήθειες όπως είναι τα καύσιμα. Είναι ο μοναδικός που δεν γνωρίζει ότι ο Δήμος είναι σε ένα πρόγραμμα εξυγείασης και αυτός που εγκρίνει, ο φορέας που εγκρίνει τις δαπάνες και τι θα υλοποιηθεί στο Δήμο είναι το παρατηρητήριο μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών και μέσω του λογαριασμού εξυγείας που έχει δημιουργήσει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εγώ θα έλεγα στον κύριο Κοκλάκη ότι οφείλουμε να σεβόμαστε τον Γορτίνιο πολίτη, να του λέμε την αλήθεια, γιατί ο Γορτίνιος πολίτης πρέπει να γνωρίζει την αλήθεια για να μπορεί και να κρίνει αντικειμενικά όταν θα χρειαστεί και ιδιαίτερα όταν πηγαίνει στην κάλπη. Μπορούσε να πράξει διαφορετικά ο Δήμος, κύριε Κοκολάκη, με αυτά τα οικονομικά δεδομένα. Εγώ πάντα, κυρία Σφαγιανάκη, λέω ότι πάντα υπάρχει ο διαφορετικός δρόμος. Προφανώς ο κύριος Σχηναράκης ήταν δυνατότητε του μέχρι εκεί. Αυτό το δρόμο ακολούθησε. Πανηγύριζε κάποια εποχή ότι ο Δήμος μπήκε στην επιτήρηση, ότι τώρα θα σωθούμε. Τώρα το βλέπω και το βάζει σαν παραπέτασμα για να μπορεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Εγώ, κύριε Σφαγιανάκη, θα καταθέσω σαν δημότης και σαν άτομο που ζω στο Δήμο και εγώ και η οικογένειά μου και τα παιδιά μου, ότι η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα ο κύριος Σχηναράκης όταν επικαλεστεί, όταν αρχίζει και επικαλείται αριθμούς, δυστυχώς το χάνουμε. Δεν μπορούμε και εμείς οι ίδιοι να τον παρακολουθήσουμε. Από εκεί και πέρα, εγώ μιλάω με ντοκουμέντα ότι όλοι εμείς οι Γορτίνικοι πολίτες που μπορούμε και τους κοιτάζουμε στα μάτια γιατί δεν τους έχουμε υποσχεθεί τίποτα. Δεν έχουμε κάνει στα κοινά, δεν έχουμε ασκήσει στο Δήμο μας εξουσία. Μπορούμε λοιπόν να τους κοιτάζουμε στα μάτια. Όλοι οι Γορτίνικοι πολίτες ζουν κάποια προβλήματα, ζουν σοβαρά θέματα καθημερινότητας, τα οποία ήταν και αυτά που κάνανε τη διαφορά την προηγούμενη Κυριακή. Οι άνθρωποι πλέον δεν θένε μεγάλα και πασιά λόγια, θένε έργα, κύριε Σφαγιανάκη, και εμείς σαν παράταξη πιστεύω ότι είναι η προτεραιότητά μας, γιατί έχουμε ένα άξονα προτεραιοτήτων μέσα στο πρόγραμμά μας, είναι η προτεραιότητά μας να μιλήσουμε με έργα και όχι με λόγια. Κύριε Σχηναράκη, πάντως η οικονομική διαχείριση του Δήμου ήταν ένα σημείο το οποίο μπήκε πολύ ψηλά στην ατζέντα της προεκλογικής συζήτησης. Δεχτήκατε κριτική από τις υπόλοιπες παρατάξεις ότι έχει να κάνει με την οικονομική διαχείριση του Δήμου. Τι απαντάτε σε αυτή την κριτική? Ότι προσπαθούσαν να παραπληροφορήσουν τον κόσμο, να τον κατευθύνουν αλλού, γιατί ελπίζανε ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να λύσουν τον ψήφο του Γορτίνιου πολίτη. Ο Γορτίνιος πολίτης όμως ξέρει ποιο είναι το ήθος, ποια είναι η εντυμότητα και ποια είναι η προσπάθεια τόσο του Δημάρχου του Νίκου Σχηναράκη, όσο και των συνεργατών του. Mm-hmm. Σίγουρα δεν λέω ότι έχουμε μπορέσει και έχουμε ανταποκριθεί. Σίγουρα υπάρχουν δυναμίες. Σίγουρα σε πάρα πολλά προβλήματα δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε. Όμως όλοι οι Γορτίνιοι πολίτες παραδέχονται ότι καταβάλαμε μια μεγάλη προσπάθεια κάτω από αντίξωες συνθήκες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί σήμερα μπορούμε να υπερηφανευόμαστε ότι ο Δήμος έχει αλλάξει σελίδα, έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό, ότι μπορούμε να πάμε το Δήμο μπροστά, διότι μην ξεχνάμε ότι μέχρι σήμερα έχουμε διασφαλίσει ως Δημοτική Αρχή
πάνω από 30 εκατομμύρια για διάφορους τομείς του Δήμου μας. Και αυτό δεν μπορεί να το παραβλέψει ο Γορτίνιος πολίτης. Έχει μελλον ο Δήμος. Φυσικά έχει ο Δήμος. Φυσικά και όλα αυτά γίνανε μέσα από συλλογική προσπάθεια και αγώνες μεγάλους. Όμως ο κύριος Κοκολάης προφανώς δεν ζούσε στο Δήμο μας. Γιατί αν ζούσε θα τα ήξερε. Ή τουλάχιστον θα είχε το θάρρος της τόλμης, τουλάχιστον όταν τον κοιτάζουν οι Γορτίνιοι πολίτες, να τους λέει την αλήθεια. Γιατί διαπιστώνεται από αυτά που λέει ότι κροϊδεύει τους Γορτίνιους πολίτες και το λέω με τα λύπης μου. Τι να πω, είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει ο κύριος Κοκολάκης. Πάντως, ο κύριος Σιναράκης μέχρι και πριν από λίγο καιρό διαπραγματευόταν τη διάλυση του Δήμου Γόρτινας και τα προηγούμενα πολλά χρόνια ήθελε να παραδώσει τα κλειδιά του Δήμου στον κύριο Αρναουτάκη στην περιφέρεια, γιατί δεν ήταν βιώσιμος και αυτό ήταν κάτι το οποίο το έλεγε συχνά πυκνά. Εγώ δεν ξέρω τι λέω Σκηναράκης, εγώ ζω στην περιοχή μας, εκεί έχω τις δραστηριότητές μου, εκεί έχω την οικογένειά μου, τα παιδιά μου πάνε στη σχολεία, τα οποία είναι δυστυχώς, κυρία Σφακιανάκη, κακοσυντηρημένα, είναι σε άθεια κατάσταση όλο το χειμώνα. Εγώ ζω μια καθημερινότητα στην ενότητα της Γιάννης Βάρας που δεν έχουμε πόσιμο νερό πάρα πολύ καιρό, για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα τα καλοκαίρια, για πάρα πολλά χρόνια. Ζούμε, κυρία Σφακιανάκη, σε ένα αγροτικό δήμο και το λέω με τα λύπη μου αυτό. Τώρα ο Δήμαρχος δεν ξέρω τι αίσθηση έχει, δεν ξέρω αν περπατάει τους αγροτικούς δρόμους του Δήμου μας, οι οποίοι να ξέρετε ότι είναι αδιάβατοι πάρα πολλά χρόνια. Και αν ένας Γορτίνιος πολίτης θέλει κάποιο δρόμο να πάει προς τα χωράφια του, όλα τα προηγούμενα χρόνια η Δημοτική Αρχή ζητούσε κάποια χρήματα από τους Γορτίνιους πολίτες για να μπορέσει να βάλει πετρέλαιο στα μηχανήματα. Είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο να βάλει πετρέλαιο στα μηχανήματα, να κινηθούν να πάνε για να καθαρίσουν τους δρόμους. Από εκεί και πέρα, κυρία Σφακιανάκη, εμείς πολλές φορές στην ενότητά μας, στο χωριό μας, έξω από την πόρτα μας έχουμε βουνά από σκουπίδια λόγω της αδυναμίας να μπορέσει να γίνει η αποκομιδή έγκαιρα. Δεν ξέρω αν είναι θέμα προγραμματισμού, αν είναι θέμα αδυναμίας, όμως φαντάζομαι ότι κάτι φταίει γι' αυτό και προφανώς δεν φταίνει οι Γορτίνοι πολίτες, γιατί και εγώ είμαι ένας από αυτούς μέχρι τώρα, ο οποίος δεν έχω ασκήσει εξουσία στο Δήμο. Εμείς, κυρία Σφακιανάκη, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, δυστυχώς, και στο αστικό οδικό δίκτυο, σε όλους τους οικισμούς του Δήμου. Είναι ανεπίτρεπτο χωριά, όπως είναι η Αγία Βαρβάρα, που έχουμε ένα πολύ μεγάλο και μακρύ οδικό αστικό δίκτυο εντός του οικισμού μας, να μην μπορούμε με ασφάλεια να το περάσουμε, να κινδυνεύουν όλοι, πραγματικά, και οι πεζοί και τα αυτοκίνητα, λόγω που υπάρχουν τόσες πολλές λακκούβες που κάνουμε τους dragster, δεν ξέρω αν τους ξέρετε, αυτούς που κάνουν επιδείξεις με τα αυτοκίνητα για να μπορέσουμε να περάσουμε. Από εκεί και πέρα, εγώ, κυρία Σφακιανάκη, αυτά τα προβλήματα τα ζω. Τα ζουν οι πολίτες του Δήμου μας και είναι μια πραγματικότητα. Αυτά που λέει ο Σιναράκης ότι παραπληροφορούμε. Δυστυχώς δεν έχω απάντηση γι' αυτό. Είπε ο κύριος Κοκολάκης, κύριε Σχιναράκη, ότι διαπραγματευόσασταν την διάλυση του Δήμου. Θεωρείτε ότι θα πρέπει ενδεχομένως δημοτικές ενότητες να επιστρέψουν στην καποδιαστριακή τους μορφή? Εντάξτε, εγώ σας αναφέρω διαφορετικά. Όταν επισκέφθηκε το Δήμο μας ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, και πήγε στο Ρούβα, επιθυμία των κατοίκων ήταν να γίνει ο Δήμος ξανά ο Δήμος Ρούβα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα και μου είπαν να το πω στον κύριο Πρωθυπουργό. Και εγώ το είπα, κύριε Πρωθυπουργέ, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να γίνει ξανά ο Δήμος Ρούβα. Να μείνει δηλαδή μόνο ο Δήμος Ρούβα και οι υπόλοιπες δημοτικές ενότητες μαζί. Όσο λιγότεροι κοινότητες είμαστε, τόσο καλύτερα, γιατί έχουμε λιγότερα προβλήματα. Και φυσικά πρέπει να σεβόμαστε την επιθυμία του πολίτη. Αυτό ακριβώς έγινε. Από εκεί πέρα, όταν διεκδικείς κάποια χρήματα, πολλές φορές, και αυτό είναι ένας μοχλός πίεσης, για να μπορέσεις να διεκδικήσεις όσο το δυνατό περισσότερα, για να λύσεις περισσότερα προβλήματα και να προσφέρεις καλύτερες υπηρεσίες στον Γορτίνιο πολίτη. Διότι με δεδομένη την οικονομική κρίση, όλοι γνωρίζουμε ότι οι Δήμοι επιτελούσαν ένα σημαντικό έργο στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Και φυσικά εμείς είχαμε καθημερινά μια μεγάλη αγωνία πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, οφείλω να ομολογήσω, διότι εγώ παραδέχομαι ότι πολλές φορές δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε. Αλλά αυτό δεν ήταν ευθύνη δική μας. Ήταν ευθύνη το ότι ήμασταν σε μια οικονομική κρίση η χώρα μας. Οι περικοπές που είχε ο Δήμος μας από την οικονομική κρίση ξεπερνούσαν τα 35 εκατομμύρια. Και συγχρόνως είχαμε ένα χρέος το οποίο μαζί με τους τόκους ξεπέρασε τα 17 εκατομμύρια. Όμως σήμερα μπορούμε να υπερηφανευόμαστε ότι εξυγειάναμε τον Δήμο, που σημαίνει ότι ο Δήμος πλέον δεν χρωστάει. Σήμερα μπορούμε να υπερηφανευόμαστε ότι έχουμε διασφαλίσει πάνω από 30 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι η επόμενη Δημοτική Αρχή θα έχει έργο να προσφέρει, γιατί είναι αποτέλεσμα της συλλογικής και συντονισμένης μεγάλης προσπάθειας
τη δική μου, των συνεργατών μου και του προσωπικού και φυσικά όλων όσων βοήθησα. Γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι και οι υπουργοί μας βοήθησαν και βουλευτές του Ηρακλείου. Άρα τα ταμεία του Δήμου τώρα, αυτή τη στιγμή, κύριε Σχοιναράκη, πού είναι, για να πάμε έτσι και τη συζήτηση ένα βήμα παρακάτω. Πριν προχωρήσω, θα αναφέρω ότι από το 2011 μέχρι και σήμερα, για να ξέρουμε τι λέμε, ολοκληρώσαμε 87 έργα. Ολοκληρωμένα έργα στο Δήμο Γόρτινα σε 87 προϋπολογισμού 20.826.000 ευρώ. Έργα σε εξέλιξη, δηλαδή αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη 65 έργα στο Δήμο μας. 65 έργα σε εξέλιξη. Προϋπολογισμού 20.067.000 ευρώ. Και νέα προς δημοπράτηση 93 έργα. Αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει ο Δήμος το επόμενο διάστημα. Ένα πραγματικά εργοτάξιο. Καθημερινά κάνουμε δημοπρασίες. Αυτό το διάστημα του τελευταίου μήνα έχουμε σταματήσει γιατί έχει αλλάξει ο νόμος και πρέπει να αλλάξουν κάποια τέφη δημοπράτησης κτλ. Καθημερινά υπογράφουμε συμβάσεις και καθημερινά μας έρχονται χρηματοδοτήσεις. Σήμερα μας ήρθε χρηματοδότηση για το παλιό επισκοπείο, το Δημαρχείο στην Γόρτινα, για να το αναπαλαιώσουμε και να το αξιοποιήσουμε προς όφελο της κοινωνίας. Μας 600.000 ευρώ από την αναπτυξιακή αργανό. Μας ήρθε χρηματοδότηση 400.000 για ανάπλαση της πλατείας τον Καγκαλό. Και καθημερινά έχουμε καταθέσει μελέτες στο ΕΣΠΑ για ενεργειακή αναβάθμιση του γυμνασίου Λυκείου της Αγίας Βαρβάρας, που πραγματικά έχει πολλά προβλήματα και πρέπει να το βελτιώσουμε. Όμως εδώ μην ξεχνάμε ότι έχουμε διασφαλίσει χρήματα για το γυμνάσιο, τα έχουμε δημοπρατήσει και αύριο υπογράφω τη σύμβαση. Έχουμε διασφαλίσει χρήματα για το Λύκειο, το οποίο το έχουμε δημοπρατήσει και αύριο υπογράφω τη σύμβαση. Έχουμε διασφαλίσει χρήματα για το Δημοτικό της Γιάργυρης, για το Κηφί της Γιάργυρης. Έχουμε διασφαλίσει χρήματα για το Βρεφικό της Γιάργυρης, το Νηπιακό της Γιάργυρης. Έχουμε διασφαλίσει χρήματα για το Δημοτικό των Αγίων 10, το οποίο ήδη το έχουμε δημοπρατήσει. Έργα τα οποία θα προχωρήσουν λοιπόν στην επόμενη, στα επόμενα χρόνια. Έχουν διασφαλιστεί τα χρήματα. Τι λέτε σε αυτό, κύριε Κογκολάκη? Και αυτό είναι αποτέλεσμα της δουλειάς μας. Εγώ ακούω τον κύριο Σχοιναράκη με πολύ προσοχή. Μακάρι να ήταν εκλογές κάθε χρόνο, ο κύριος Σφακιανάκη, να ήταν σε γρήγορο στη σημερινή Δημοτική Αρχή, όσο καιρό θα ήταν, τέλος πάντων, για να μπορούσαμε να δούμε κάποια έργα στον τόπο μας. Όμως, εμείς, κύριε Σφακιανάκη, έχουμε σαν παράταξη, έχουμε στα πλάνα μας κάποια άμεσα βήματα και θα απαντήσω σε αυτό, σε αυτά που είπε ο κύριος Σχοιναράκης. Προφανώς, ό,τι γίνεται στον τόπο είναι καλό, είναι καλοδεχούμενο. Είναι κάτι που μένει στον τόπο, ούτε ο κύριος Σχοιναράκης, ούτε οι προηγούμενοι, ούτε οι επόμενοι θα τα πάρουν μαζί τους. Οπότε είναι καλό. Όμως, ένα βασικό σημείο των προτεραιοτήτων που έχουμε σαν παράταξη και που θα παλέψουμε, κυρία Σφακιανάκη, εμείς τις επόμενες αμέσως μέρες των εκλογών είναι το εξής. Πρέπει, και αυτό είναι και στην προσωπική μας και στην επιχειρηματική μας ζωή, σε όλες τις εκφάσεις του βίου ενός ανθρώπου, πρέπει η κυρία Σφακιανάκη να ιεραρχεί προτεραιότητες. Είναι πολύ μεγάλη λέξη. Είναι το κουμάντο που λέγανε οι παλιοί. Από εκεί και πέρα, ο Δήμος μας έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από έργα ουσίας, όχι βιτρίνας. Ο κύριος Σχοιναράκης περιέγραψε κάποια έργα. Δεν ξέρω, κυρία Σφακιανάκη, όλο το εύρος των έργων που προανέφερε, γιατί προφανώς κάποια δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Όμως κάποια έργα που ξέρω, να ξέρετε ότι δυστυχώς για όλους τους Γορτίνιους πολίτες είναι έργα βιτρίνας. Όταν γίνονται γηπεδάκια καλτσέτο, κυρία Σφακιανάκη, σε χωριά που δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει ο παιδικός πληθυσμός για να το χαρεί, προφανώς είναι έργο βιτρίνας. Και σε χωριά μάλιστα που υπάρχουν και καλτσετάκια. Δηλαδή τραγικό, δεν υπάρχουν παιδιά και υπάρχει και ήδη ένα μικρό καλτσετάκι. Έχουμε λοιπόν δυστυχώς, κυρία Σφακιανάκη, τέτοια μεγάλα προβλήματα στο Δήμο μας. Και δράτουμε τις ευκαιρίες να πω ότι σαν παράταξη έχουμε θέσει συγκεκριμένους στόχους για την επόμενη, την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές. Οι οποίοι στόχοι αυτοί πιστεύω ότι θα αναδείξουν και την προσπάθειά μας και θα την ενδυναμώσουν και γι' αυτό είμαστε σίγουροι ότι θα πάνε καλά. Σε πολύ λίγο χρόνο θα σας αναφέρω ότι το πρώτο μεγάλο στοίχημα είναι να μπορέσουμε να κερδίσουμε το σεβασμό όλων των πολιτών και την εμπιστοσύνη όλων των Γορτίνιων πολιτών. Γιατί έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα εμπιστοσύνης. Η πίστη είναι μεγάλο πράγμα. Όταν ο Γορτίνιος πολίτης πιστέψει ότι θα μπορέσουμε να πάμε τον τόπο μπροστά, με έργα και όχι με λόγια, να είστε σίγουροι θα σταθεί δίπλα μας. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα στο Δήμο μας, κυρία Σφακιανάκη, το οποίο έχει να κάνει δυστυχώς και με όλη αυτή την πορεία που είχε η Δημοτική Αρχή μέχρι σήμερα και έχει να κάνει με έλλειψη σεβασμού προς τους υπαλλήλους του Δήμου.
Οι παλιοί του Δήμου, κ. Φακιανάκη, προσπαθούν όσο μπορούν, φιλότιμα, πάρα πολλοί από αυτούς, να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και μάλιστα τα έχουν καταφέρει αρκετά καλά οι περισσότεροι από αυτούς. Μη σας πω, η πλειοψηφία είναι συντριπτική. Θέλουν όμως το σεβασμό μας, θέλουν το σεβασμό των αιρετών, θέλουν την επιβράβευση όταν κάτι γίνεται καλό. Και όταν κάτι δεν γίνεται καλό, δεν θέλουν δημόσια διαπόμπευση. Είναι ένα μεγάλο θέμα στο Δήμο μας που εμείς θα το κερδίσουμε. Έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε τα στελέχη. Έχουμε κάτι την τέτοιο εννοείται στο παρελθόν από την Δημοτική Πάρα πολλά δυστυχώς για τον Γορτίνιο πολίτη, γιατί όταν το προσωπικό του Δήμου δεν αισθάνεται καλά στο χώρο εργασίας, προφανώς δεν μπορεί να απεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Έχουμε ένα μεγάλο θέμα αποστελέχωση όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Έχουμε καταγγελίες ότι κάποιες περιπτώσεις είναι και λόγω ευθύνης της δημοτικής αρχής που υπάρχουν αυτές οι υποστελεχώσεις. Η τεχνική υπηρεσία είναι ανύπαρκτη. Πρέπει να μπορέσουμε να συντηρήσουμε όλα τα μηχανήματα του Δήμου, να μπορέσουμε να τα βγάλουμε στη δουλειά. Πρέπει να μπορέσουμε, αν τα καταφέρουμε, κυρία Σφακιανάκη, άμεσα να πάρουμε καινούργια μηχανήματα. Ένα μεγάλο θέμα που τίθεται είναι και η εμπιστοσύνη των υπηρεσιών του κεντρικού κράτους προς το Δήμο Γόρτινας. Δυστυχώς, και εκεί πρέπει να δώσουμε ένα αγώνα. Είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε, να μπορέσουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και των υπηρεσιών και του κεντρικού κράτους. Σας είπα άλλωστε ότι εμείς ένα στίχημα τεράστιο είναι να ιεραρχήσουμε προτεραιότητες. Να μπορέσουμε μέσα από αυτή την ιεράρχηση να κάνουμε έργα ουσίας και όχι βιτρίνας. Και ένα τελευταίο. Θέλουμε σαν παράταξη, θα το πετύχουμε αυτό, το καλλιεργούμε αρκετό καιρό, να δώσουμε αξία στα τοπικά συμβούλια, να δώσουμε αξία σε συλλογικότητες του Δήμου, σε πολιτιστικούς συλλόγους, σε φορείς. Ο Δήμος μας είναι πολύ πλούσιος σε όλα αυτά που σας είπα. Θέλουμε όμως να δώσουμε αξία και πιστεύω να το πετύχουμε. Λοιπόν, βάλατε κάποια θέματα. Μαζί με αυτούς θα κάνουμε τη διαφορά. Σίγουρα θέλει και ο κύριος Σχιναράκης να απαντήσει, όμως θα μου επιτρέψετε να πάω σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε, έχουμε χρόνο μπροστά μας, όλα θα τα πούμε. Πάμε στις διαφημίσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε τη συζήτηση για το Δήμαρχο, για το Δήμο Γόρτινας, φυσικά με τους μονομάχους, για το ποιος θα είναι λοιπόν ο Δήμαρχος Γόρτινας τα επόμενα χρόνια. Μαζί μας να θυμίσω ότι είναι ο κύριος Νίκος Σχιναράκης, υποψήφιος Δήμαρχος Γόρτινας με την παράταξη Ανανέωση Τώρα, και ο κύριος Μιχάλης Κοκολάκης, υποψήφιος Δήμαρχος Γόρτινας με την παράταξη Μεγάλη Γόρτινα. Κύριε Σχιναράκη, έθεσε κάποια θέματα πριν πάμε σε διαφημίσεις ο κύριος Κοκολάκης, τόσο για την υποστελέχωση του Δήμου, τόσο για την συντήρηση των αυτοκινήτων, των οχημάτων του Δήμου που όπως είπε είναι ελλειπής, όσο και για την εμπιστοσύνη που πρέπει να ανακάμψει, όπως είπε, του κράτους προς τις υπηρεσίες του Δήμου. Τι απαντάτε σε όλα αυτά? Είπε και για κάποιες προτεραιότητες, συμπληρώνω εγώ. Θέλω να ενημερώσω λοιπόν τον κύριο Κοκολάκη και τους πολίτες που μας ακούνε ότι τα προγράμματα τα οποία βγαίνουν δεν βάζουν προτεραιότητες. Δηλαδή, η ανάπλαση Υγείας Βαρβάρας, τα χρήματα αυτά πηγαίνανε μόνο για αναπλάσεις. Το θέμα ποιο είναι? Είναι έτοιμη μια δημοτική αρχή? Έχει την όρημη μελέτη η οποία απαιτείται για να την καταθέσει, για να ελπίζει? Και εμείς αποδείξαμε ότι είχαμε την όρημη μελέτη. Διότι δουλεύουμε συντονισμένα, οργανωμένα, αγωνιούμε για τον τόπο, αγωνιούμε για τον πολίτη και προσπαθούμε καθημερινά μέσα από συλλογική προσπάθεια. Σε ό,τι αφορά τη συντήρηση των μηχανημάτων, και φυσικά η συντήρηση των μηχανημάτων γίνεται καθημερινά. Και με έχει καταπλήξει, πώς το ανέφερε ο κύριος Κοκολάκης. Αν έχει κάποιο γεγονός να μου αναφέρει, να το αναφέρει. Τον προκαλώ να το αναφέρει. Αναφέρθηκε όμως και για κάποια καλσέτα, ότι κάνουμε καλσέτα σε χωριά που δεν έχουν. Έργα βιτρίνας, είπε συγκεκριμένα. Ναι. Και για καλσέτα σε χωριά που δεν έχουν παιδιά. Μήπως μπορεί να μας πει σε ποιο χωριό φτιάξαμε καλσέτα που δεν είχε παιδιά? Για να μάθω κι εγώ. Διότι το να λέμε κάτι πρέπει να το αποδεικνύουμε κιόλας. Δεν μπορούμε εδώ να λέμε λόγια του αέρα, να παραπληροφορούμε τον κόσμο για να μπορέσουμε, γιατί έχουμε ένα και μοναδικό σκοπό, να τον εξαπατήσουμε και να τον πάρουμε την ψήφο του. Δηλαδή, με λίγα λόγια, λαϊκίζει ο κύριος Κοκολάκης. Ενώ οφείλουμε, όπως είπα και προηγουμένως, και πρέπει σε καθημερινή βάση να λέμε την αλήθεια στον πολίτη, να τον ενημερώνουμε σωστά, αντικειμενικά. Και να έχουμε και το θάρρος όταν κάνουμε κάποιο λάθος να του ζητάμε και συγγνώμη. Και να έχουμε και το θάρρος να του λέμε ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε αυτή τη δεδομένη στιγμή. Διότι εγώ από τότε που ανέλαβα τα ενία του Δήμου μέχρι και τώρα, έτσι λειτουργήσα, έτσι λειτουργώ και έτσι θα συνεχίσω να λειτουργώ εάν με επιλέξει η κυριαρχή ο Γορτίνιος πολίτης. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό, πράγματι υπήρχε κάποια έλλειψη προσωπικού, διότι όπως και τώρα ισχύει η κινητικότητα. Και μπορεί να φύγει οποιοδήποτε υπάλληλο, και στο παρελθόν συνέβη ακριβώς το ίδιο πριν κάποια χρόνια. Δεν χρειαζόντουσα η έγκριση του Δημάρχου για να φύγει προσωπικό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φύγουν κάποια άτομα.
Όμως με συντονισμένες ενέργειες και πράξεις καταφέραμε να προσλάβουμε 2-3 ειδικούς συμβούλους. Ήρθε και ένας μηχανικός από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 2009, τώρα και 4-5 μήνες, και αυτή τη στιγμή μπορούμε να υπερεφανευόμαστε ότι είμαστε ο μοναδικός Δήμος του Ηρακλείου με τόσες δημοπρασίες μέσα σε ένα πεντάμινο. Πάνω από 50 δημοπρασίες έχουμε κάνει και με τον ίδιο ρυθμό και με την ίδια προσπάθεια θα συνεχίσουμε. Από εκεί πέρα, επειδή αναφέρθηκε και στο προσωπικό, εάν σε κάποιο υπάλληλο κάποια στιγμή του ύψωσα τον τόνο της φωνής μου, έχω το θάρρος να του ζητήσω δημοσίως συγγνώμη. Αλλά το έκανα από αγωνία. Από αγωνία για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο τρόπο απέναντι στον πολίτη. Εγώ, κυρία Σφατιανάκη, θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Μας ακούνε προφανώς αρκετοί από τους υπαλλήλους του Δήμου Γόρτνας, οπότε θα κρίνουν τα λεγόμενα του κυρίου Σχιναράκη. Αυτοί τα ξέρουν, αυτοί τα ζούνε. Αυτοί προφανώς είναι και αρμόδιοι να τα κρίνουν. Όσον αφορά το ότι έχει υπάρξει μεγάλη κινητικότητα στο Δήμο Γόρτινας, κυρία Σφατιανάκη, αυτό επιβεβαιώνει αυτό που λέω. Όταν δεν υπάρχει καλό εργασιακό περιβάλλον, και εσείς οι ίδιοι από εδώ πέρα θα θέλετε να φύγετε κάποια στιγμή. Έχει να κάνει πάντα με το περιβάλλον που υπάρχει. Το εργασιακό είναι ένα αντικείμενο που το έχω σπουδάσει στα φοιτητικά μου χρόνια, οπότε το έκανα και εφαρμογή σαν επιχειρηματίας και το ξέρω αυτό το πράγμα. Όταν το περιβάλλον είναι καλό, προφανώς κάποιος θα ζητήσει κάπου αλλού τη δουλειά του. Έχουμε όμως μια διαφορά σκέψης και νοοτροπίας με τον κύριο Σχιναράκη, η οποία θέλω να τονίσω. Ο κύριος Σχιναράκης είπε ότι όταν θα βγουν κάποια προγράμματα, προφανώς να είναι έτοιμη η Δημοτική Αρχή να τα κυνηγήσει και να τα πάρει. Εμείς, κυρία Σφατιανάκη, δεν θα περιμένουμε, αυτή είναι η νοοτροπία δικιά μου, εμείς δεν θα περιμένουμε πότε θα βγουν κάποια προγράμματα. Εμείς θα προσπαθήσουμε, σαν Δημοτική Αρχή, και αυτό είναι το στοίχημα, να καταφέρουμε εμείς να πάμε να βρούμε τα προγράμματα, εμείς να τα αναζητήσουμε. Υπάρχουν οι τρόποι, πάντα υπάρχει, όπως σας είπα και στην αρχή της συζήτησης, ο άλλος δρόμος. Είναι στοίχημα για μας, όχι να περιμένουμε και να έχουμε έτοιμη τη μελέτη. Εμείς να βρούμε αυτό που θέλουμε, το έργο το σημαντικό, το οποίο θα δώσει πνοή στον τόπο, το έργο ουσίας, εμείς θα το κυνηγήσουμε και όχι θα περιμένουμε να έρθει κάποιο έργο οποιοδήποτε για να πούμε ότι κάναμε κάτι. Είναι σημαντικό, όλα χρειάζονται, το είπα και στην αρχή, εδώ θα μείνουν. Προφανώς ούτε ο κύριος Σχιναράκης, ούτε οποιοδήποτε άλλος, ούτε στο παρελθόν θα παίρνει μαζί του. Μείνουν στον τόπο. Όμως, όταν έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, προφανώς πρέπει να τα ιεραρχούμε, να τα βάζουμε σε προτεραιότητες, να παλέψουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας που ζει ο πολίτης και μετά να προσπαθήσουμε να κάνουμε και έργα που βελτιώνουν όλη τη ζωή του μέσα σε ένα περιβάλλον. Και για μας είναι ένα στοίχημα μεγάλο αυτό. Μάλιστα. Θέλω λίγο να αναφερθούμε και στην. Παρακαλώ, ναι. Προφανώς ή δεν γνωρίζει ή κάνει πως δεν γνωρίζει. Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ δεν τα αναζητάει κάθε δημοτική αρχή. Βγαίνουν προσκλήσεις. Βγαίνουν προσκλήσεις από τα Υπουργεία, βγαίνουν προσκλήσεις από τη Διαχειριστική Αρχή της Κρήτης, όπως από όλες τις διαχειριστικές αρχές. Και εκείνη τη στιγμή εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε μάθει να διεκδικούμε και το έχουμε αποδείξει με τις χρηματοδοτήσεις που έχουμε διασφαλίσει μέχρι τώρα, που ξεπερνάνε τα 30 εκατομμύρια. Και με συνδυασμό τα έργα που έχουμε ολοκληρώσει, τα έργα που είναι σε εξέλιξη και τα έργα που θα δημοπρατήσουμε στην πορεία. Αυτό είναι απόδειξη της συλλογικής δουλειάς που έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια που είμαστε δημοτική αρχή, ενώ λειτουργούμε κάτω από αντίξωες συνθήκες. Ή αν θέλετε, λειτουργούσαμε, γιατί από εδώ και πέρα έχουμε αλλάξει σελίδα και ο Δήμος έχει προοπτικές και αυτό οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη Δημοτική Αρχή και στο προσωπικό και σε όλους όσους βοήθησαν. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Χαίρομαι που ο Δήμος επικαλείται πάλι μεγάλα νούμερα. Δυστυχώς όμως στην καθημερινότητά μας αυτά δεν φαίνονται. Δυστυχώς. Λοιπόν, θα απαντήσω και εδώ ότι αυτή τη στιγμή η αγροτική οδοποία, τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις δρόμου είναι πρωτόγνωρο για Δήμο της Ενδοχώρας να έχει διασφαλίσει πάνω από 3,5 εκατομμύρια. Μια και πάτε σήμερα, να αναφερθείτε σε συγκεκριμένα έργα. Σήμερα καθαρίζουν και συντηρούν δρόμους 7 γκρέιντερ στο Δήμο μας. Όμως δεν μπορούμε να μιλάμε υπόψη μας στο μέγεθος του Δήμου, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος Δήμος σε έκταση και τις ανάγκες του Δήμου. Απλά είναι ζήτημα χρόνου να βελτιώσουμε όλη την αγροτική οδοπία και γι' αυτό ζητάμε και την κατανόηση και τη στήριξη του Γορτινιού πολίτη. Και συγχρόνως έχουμε αυτές οι μέρες, θα υπογράψουμε εκεί ίσως και αύριο, με εργοληπτική εταιρεία για τσιμεντοστρώσεις δρόμου χωριστά για κάθε δημοτική ενότητα. Και αυτό πάλι είναι αποτέλεσμα. Για την αγροτική οδοπία αναφέρεστε, έτσι. Ακριβώς. Για την αγροτική οδοπία, τι έχετε να πείτε εσείς, κύριε Βουλάκη? Κυρία Σφατιανάκη, που ο κύριος Σχιναράκης εξαγγέλει έργα. Δυστυχώς, ξαναλέω, εμείς που ζούμε στα μέρη μας, όλα αυτά τόσα πολλά χρόνια δεν τα έχουμε δει.
Και να είστε, σας είπα και στην αρχή, ότι ο Δήμας είναι αγροτοκνοτροφικός. Είναι στήσιμα για μια δημοτική αρχή όλο το δίκτυο το αγροτικό να το έχει καλοσυντηρημένο, γιατί δεν είναι μόνο θέμα προσβασιμότητας, είναι και θέμα ασφάλειας. Και έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα στους δρόμους αυτούς, το οποίο εν έτη 2019 δεν μας τιμά σαν κοινωνία να μην μπορούν κάποιος να πηγαίνει στη δουλειά του, γιατί είναι δουλειά του το χωράφι του, το ιστάνι του και αυτά, να πηγαίνει με ασφάλεια. Ο Δήμαρχος σας είπα ότι μεταχειρίζεται εύκολα τα λόγια και τα νούμερα. Από εκεί πέρα, εμείς δυστυχώς ζούμε μια διαφορετική καθημερινότητα. Και το τονίζω αυτό. Να αναφερθούμε λίγο συγκεκριμένα. Συγγνώμη, εγώ αποδέχτηκα ότι υπάρχουν προβλήματα. Αποδέχτηκα ότι δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε όπως θα θέλαμε. Αλλά σε αυτό δεν ευθυνόμαστε εμείς. Ωραία. Να πάμε λίγο συγκεκριμένα σε περιοχές. Γιατί μας ακούνε και οι πολίτες και οι κάτοικοι του Δήμου Γόρτινας περιμένουν να ακούσουν συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχει Αγία Βαρβάρα, Κόφινα, Ρούβα, Γόρτινα. Και θέλω λίγο να αναφερθούμε ένα δημοτική ενότητα για να διευκολύνουμε και τη συζήτηση. Και να ξεκινήσουμε με την Αγία Βαρβάρα. Κύριε Σχιναράκη, το δικό σας το σχέδιο λοιπόν για την Αγία Βαρβάρα. Τι δεν έγινε τα προηγούμενα χρόνια ή τι έγινε και τι πρέπει να γίνει και τα επόμενα. Κοιτάξτε, επειδή εδώ έχουμε μια συγκεντρωτική κατάσταση αναδημοτική ενότητα, επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή στην Αγία Βαρβάρα, από τότε που αναλάβαμε τα ενία του Δήμου, έχουν ολοκληρωθεί 28 έργα. Είναι σε εξέλιξη 28 έργα, είναι νέα προς δημοπράτηση 24 και έχουμε καταθέσει και 5 μελέτες για χρηματοδότηση και έχουμε και 14 όριμες μελέτες. Αυτή είναι η συνολική δουλειά για τη Δημοτική Ενότητα της Αγίας Βαρβάρας, τα οποία αύριο θα τα δημοσιοποιήσουμε, θα είναι στη διάθεση του πολίτη και να τα διαβάσει και να τσεκάρει και να έρθει στην υπηρεσία. Τι αφορούν αυτά τα έργα, τι αφορούν? Αυτά τα έργα αφορούν σχολεία, αφορούν ασφαλτοστρώσεις δρόμου, αφορούν συντήρηση βιολογικών, αφορούν συνδέσεις αποχέτευσης, αφορούν λιμνοδεξαμενές, σε πολλούς τομείς για να λύσουμε και να ικανοποιήσουμε. Συντηρήσεις, λοιπόν, κύριε Σκυναράκη, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, για την Αγία Βαρβάρα, κύριε Κοκολάκη. Η Αγία Βαρβάρα είναι και η ενότητα που ζω και δραστηριοποιούμε, κύριε Σφαγιανάκη. Εμείς, ξαναλέω ότι σαν δημότες δεν ζούμε όλα αυτά που λέει ο Δήμαρχος. Τα έργα αυτά που λέει και που έχει υλοποιήσει, αυτά δεν τα βλέπουμε. Έχουμε δει κάποια ανολοκλήρωτα δυστυχώς έργα στην ενότητά μας, τα οποία έχουν βαρτώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον όσο είναι ο κύριος Σχιναράκης τα πράγματα. Τι πρέπει να γίνει? Η ενότητά μας έχει πάρα πολλές ανάγκες. Είμαστε ορεινή ενότητα στην ουσία. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα ίδρευσης. Για τα προηγούμενα πάρα πολλά χρόνια είχαμε σοβαρά θέματα ομαλής υδροδότησης των οικισμών, κακή ποιότητα νερού. Υπήρξαν εποχές που με σαπημένες υδροφόρες ο Δήμος κουβαλούσε νερό σε μεγάλους οικισμούς του Δήμου, που ήταν θέμα και ασφάλειας και υγιεινής των κατοίκων, το οποίο βγήκε σε ρεπορτάζ σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σαν ενότητα έχουμε τεράστια προβλήματα όσον αφορά την αγροτική οδοπία, πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Έχουμε δυστυχώς τεράστια προβλήματα στο αστικό οδικό δίκτυο, τεράστια προβλήματα. Μέσα από την Αγία Βαρβάρα δεν μπορεί να περάσει κανείς. Όλα αυτά τα έργα που είπε ο κ. Σχιναράκης είναι ανολοκλήρωτα, δεν έχουν ολοκληρωθεί, γι' αυτό και τα έχουμε στο φυλάδιό μας αρκετά από αυτά. Ένα μεγάλο στοίχημα που είναι για όλο το Δήμο, κ. Σφαγιανάκη, είναι ότι και η Αγία Βαρβάρα έχει αρκετό πλούτο και σε φυσικό κάλος αλλά και σε αρχαιότητες που μπορεί να αναδείξει. Είναι ένα στοίχημα για την επόμενη Δημοτική Αρχή. Εμείς έχουμε κάνει ένα μεγάλο κύκλο διαβουλεύσεων, κ. Σφαγιανάκη, όσον αφορά όλες τις εκφάνσεις του βίου του Γορτίνιου πολίτη. Μέσα σε αυτό το κύκλο των διαβουλεύσεων, το οποίο ήταν και κάτι μοναδικό, τουλάχιστον σε επίπεδο νομού Ηρακλείου που παρακολουθούσα τα πράγματα, δεν έχει γίνει σε κανένα βήμα, σαν παράταξη. Θέσαμε και αυτό το θέμα, την ανάδειξη και του μνημιακού πλούτου και του φυσικού κάλους όλων των ενωτήτων. Και μέσα σε αυτά είναι και η Αγία Βαρβάρα, γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να αναδείξουμε. Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα. Πιστεύω θα μου δοθεί ευκαιρία να πω και τις υπόλοιπες ενότητες. Μα φυσικά γι' αυτό με βλέπετε και προχωράω τη συζήτηση. Θα ήθελα να συμπληρώσω για την Αγία Βαρβάρα. Ναι, λίγο σύντομα όμως και στην Αράχη, απλά μου για τις ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δημοπρατήσει στο κεντρικό δρόμο 650.000, καθώς και τον δρόμο που συνδέει την Αγία Βαρβάρα με τον Άγιο Θωμά. Έχουμε διασφαλίσει 212 χιλιάρικα για να ολοκληρώσουμε το καπί της Αγίας Βαρβάρας, το οποίο έμεινε ημιτελές και στόχος της Δημοτικής Αρχής, εάν μας επιλέξει ο Γορτίνιος πολίτης στην επόμενη θητεία μας, να ολοκληρώσουμε όλα τα ημιτελή έργα σε όλο το Δήμο μας.
τόσο τα ημιτελή στη Δημοτική Ενότητα του Ρούβα, τόσο τη Αγία Βαρβάρα, τόσο τη Γόρτινα, όσο και του Κόφινα. Ημιτελή έργα τα οποία μείνανε εξαιτία τη οικονομική κρίση και των προβλημάτων που αντιμετώπιζε η χώρα μα, που είχε ω αποτέλεσμα οι χρηματοδοτήσει προ του Δήμου να έχουν σε ποσοστό πάνω από 60%. Και όπως ανέφερα και προηγουμένως, οι περικοπές ήταν πάνω από 35 εκατομμύρια. Να προχωρήσουμε, κύριε Σκηναράκη, να πάμε στη Γόρτινα, γιατί περιμένει να ακούσει και ο κόσμος. Ναι. Πάμε στη Γόρτινα, λοιπόν. Η ίδια είναι η ερώτηση, η ίδια είναι και για όλες τις δημοτικές ενότητες της περιοχής. Το σχέδιό σας τώρα, μάσας για την Γόρτινα, τι πρέπει να γίνει αύριο? Κοιτάξτε, επιτρέψτε πρώτα να αναφέρω για την Γόρτινα ότι ολοκληρωμένα έργα έχουμε 16, έργα σε εξέλιξη 17, νέα προς δημοπράτηση 23, όριμες μελέτες 14. 14. Επομένως, σημαίνει ότι έχουμε σχεδιάσει σωστά. Από ό,τι σας είπα και προηγουμένως, πρόσφατα μας ήρθε χρηματοδότηση η οποία αφορούσε το παλιό επισκοπείο 600.000 ευρώ. Άρα, σήμερα θα μπει και εκτός ημερήσιας διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποδεχτούμε τη χρηματοδότηση και να μπορούμε να δημοπρατήσουμε. Μέσα από αυτά τα χρήματα που έχουμε διασφαλίσει, γίνονται έργα σε ό,τι αφορά τον κεντρικό οδικό δίκτυο, τον Αγίου 10, να γίνει ασφαλτόστρωση έτσι ώστε η δέλευση των οχημάτων να γίνεται με ασφάλεια. Μέσα από τα χρήματα τα οποία έχουμε διασφαλίσει, γίνεται ανάπλαση του προάβιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου. Ήδη είχαμε δημοπρατήσει και το προάβιο χώρου του Γυμνασίου της Βαγιονιάς και ήδη έχουμε διασφαλίσει και κάποια χρήματα για το Δημοτικό της Βαγιονιάς. Και ήδη έχουμε μπει στη διαδικασία και αγοράσαμε και κάποια στρέμματα υγιής για να κάνουμε επέκταση του Δημοτικού Σχολείου, τον Αγίου 10, γιατί πραγματικά το έχει ανάγκη και επιβάλλεται. Και αυτές τις μέρες ολοκληρώνουμε και τη μελέτη. Και το επόμενο βήμα είναι μετά να διεκδικήσουμε και να πετύσουμε χρηματοδότηση, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, η παιδεία είναι το μέλος της χώρας μας. Οπότε έχουμε υποχρέωση και καθήκον να δίνουμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα και να βάζουμε και σε προτεραιότητα. Από όλα αυτά που ακούσατε, σημαίνει ότι ο Δήμος Γόρτινας, ενώ λειτουργήσε κάτω από αντίξωες συνθήκες, ενώ λειτουργήσε κάτω από συνθήκες με μεγάλα χρέη και πολλές δικαστικές αγωγές, τελεσίδικες που δεσμεύανε λογαριασμούς, εμείς μπορέσαμε να φέρουμε το Δήμο σε ένα σημείο να υπερηφανευόμαστε για το Δήμο μας, ότι έχει αλλάξει σελίδα, ότι έχει προοπτικές, έχει ευρωπαϊκές προοπτικές και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί, επαναλαμβάνω. Την επόμενη μέρα, είτε είναι ο κύριος Κοκολάκης δήμαρχος, είτε εγώ, θα συνεργαστούμε γιατί οφείλουμε και πρέπει να το κάνουμε προς όφελος της κοινωνίας την οποία εκπροσωπούμε και πρέπει να εκπροσωπούμε με τον καλύτερο τρόπο. Θα πάμε και σε αυτό. Θέλω όμως και στον κύριο Κοκολάκη να δώσω χρόνο στην γιατί έχει να κάνει με την ενότητα της Γόρτινας. Υπάρχει, κυρία Σφατιανάκη, μια πολύ βαριά κληροδομιά. Είναι η ίδια η Ασία Γόρτινα, η οποία είναι ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Γνωστό σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα, γιατί η Ευρώπη είναι μικρή για να χωρέσει μια τέτοια μεγάλη κληρονομιά. Από εκεί και πέρα, τα ίδια προβλήματα καθημερινότητας που ζουν στην ενότητα της Γεωργίας ζουν και στην ενότητα δυστυχώς της Γόρτινας. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στην άρδευση, σε αυτή τη συγκεκριμένη ενότητα. Δυστυχώς, εκεί πέρα το θέμα της άρδευσης είναι ένα θέμα πάρα πολύ καυτό. Οι υπηρεσίες πάλι του Δήμου, θα επικαλεστώ τους υπαλλήλους, οι υπηρεσίες του Δήμου καταβάλουν φιλότιμες προσπάθειες για να μπορέσουν να σταθούν σε αυτό το μεγάλο όγκο της δουλειάς που υπάρχει. Εγώ, κύριε Σφατιανάκη, εδώ και 1,5 χρόνο που σκέφτηκα ότι να ασχοληθώ με τα κοινά κατόπιν πολλής κουβέντας με φίλους και γνωστούς, ήταν μια συναπόφαση στην ουσία μεταξύ κάποιων ανθρώπων, το αποφασίσαμε μαζί να ασχοληθούμε. Θεώρησα καθήκον μου να ενημερώνομαι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να έχω παρουσία και να ενημερώνομαι για όλα. Και εκεί με μεγάλη μου λύπη άκουσα καταγγελίες από στελέχη της παράταξης του κ. Σκηναράκη. Όταν έγιναν οι καταγγελίες, ήταν δυστυχώς στελέχη ακόμα της παράταξής του, οι οποίες είχαν να κάνουν με διαπιστώσεις των υπηρεσιών για παραβάσεις στην άρδευση, οι οποίες χρονίζουν στο σιρτάρι του κ. Σκηναράκη. Δηλαδή, ενώ υπήρχαν από τις υπηρεσίες, έκαναν τη δουλειά τους και υπήρχαν καταγγελίες όσον αφορά την άρδευση. Όταν λέτε παραβάσεις στην άρδευση, τι λέτε? Εννοούμε πρόστιμο από τις υπηρεσίες λόγω νεροκλοπίεση, λόγω άλλων γεγονότων που είχαν να κάνουν με παραβατικότητα. Ο Δήμος έχει κανονισμό. Και δεν είχαν εφαρμοστεί, εννοείται. Οι οποίες από ό,τι καταγγέλθηκαν, εγώ δεν είχα εικόνα, το άκουσα μέσα σε Δημοτικό Συμβούλιο, είναι καταγεγραμμένο. Να μας πει συγκεκριμένα στοιχεία, αν έχει κ. Σκοκολάκη. Και δεν μπορεί εδώ αυτά να μιλάει με λόγια του. Από εκεί και πέρα ο Δήμος. Εδώ δεν ερχόμαστε για να λέμε τι ακούσαμε. Εδώ ερχόμαστε για να ενημερώνουμε τον πολίτη υπεύθυνα και σοβαρά. Και όχι να παραποιούμε τις αλήθειες, κ. Σκοκολάκη.
η ενότητα της Γόρτινας, κυρία Σφατιανάκη, σαν ενότητα, όπως και η δικιά μας, έχει θέμα σοβαρό με το αστικό οδικό δίκτυο, καθημερινότητας θέμα, με τα σκουπίδια. Έχει πάρα πολύ σοβαρό θέμα με την αγροτική ισορροπία. Έχει πάρα πολλά πράγματα να αναδείξει. Είπαμε ότι έχει ένα βαρύ όνομα που κουβαλάει αυτή η συγκεκριμένη ενότητα. Είναι η Αρχαία Γόρτινα. Εμείς, σαν ομάδα και σαν παράταξη, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να την αναδείξουμε και να την κατατάξουμε πραγματικά στη θέση που της αξίζει. Γιατί υπάρχει ένας μεγάλος πλούτος, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια είναι ανεκμετάλλευτος, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Πρέπει να πάω σε ένα αναγκαστικό ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο και συνεχίζουμε τη συζήτηση. Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 7 και συνεχίζουμε τη συζήτηση με τους διεκδικητές του Δημαρχιακού Θόκου στην Γόρτινα, τον κύριο Σκηναράκη και τον κύριο Κοκολάκη. Φυσικά παίρνουμε έτσι κάθε δημοτική ενότητα χωριστά του Δήμου για να δούμε τι είναι εκείνο το οποίο έγινε, εκείνο το οποίο δεν έγινε, τι πρέπει να γίνει. Κύριε Σκηναράκη, να δούμε λίγο και τη δημοτική ενότητα Κόφινα και τις προτεραιότητες σας για αυτή τη δημοτική ενότητα. Για τη δημοτική ενότητα του Κόφινα, επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι μέχρι τώρα έχουμε ανοίξει 17 γεωτρήσεις για το Δήμο μας. Έχουμε δημοπρατήσει και έχουμε υπογράψει βάση για άλλες 7 που άμεσα ξεκινάει η ανόρυξη και έχουμε μπει και στη διαδικασία 12. Αντιλαμβάνεστε τι δουλειά έχουμε κάνει στο Δήμο Γόρτινας. 17 γεωτρήσεις, ενώ λειτουργούμε κάτω από αυτές τις αντίξωες συνθήκες. Από εκεί και πέρα, όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα της λειψιδρίας που αντιμετωπίσαμε σε όλη την Κρήτη το προηγούμενο καλοκαίρι. Αντιμετώπισε και ο Δήμος Γόρτινας, αυτό είναι αλήθεια. Όμως, εμείς γρήγορα και άμεσα μπορέσαμε και λύσαμε όλα τα προβλήματα. Για πρώτη φορά, ενώ ήταν απέτηση στον κατοίκο του Βουρβουλίτη, μεταφέραμε το νερό της Αγίου Ρέκα στο Βουρβουλίτη. Για πρώτη φορά, ανοίξαμε καινούρια γεώτρηση μόνο για τη Μεγάλη Βρύση. Και την οποία τη συνδέσαμε και άμεσα για να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Και ήδη βρισκόμαστε και στη διαδικασία να ανορίξουμε νέες γεωτρήσεις στο Ασίμι, στο Σοκαρά, στις Λούρες, στη Μιαμού, στο Μπρινιά, στο Απεσοκάρι. Και έτσι συνεχίζουμε. Γιατί η προτεραιότητά μας είναι ο Δήμος. Καταβάλλουμε καθημερινά μια μεγάλη προσπάθεια. Σε ό,τι αφορά τη Δημοτική Ενότητα του Κόφινα, επιτρέψτε να σας ενημερώσω ότι η Δημοτική Ενότητα του Κόφινα, τα οποία αυτά τα έχουμε δημοσιοποιήσει, αύριο το πρωί θα βγουν σε εφημερίδες, σε κάποιες. Έχουμε ολοκληρώσει 27 έργα προϋπολογισμού 10.529.000 ευρώ. Είναι σε εξέλιξη 13 έργα και έχουμε 9 προς δημοπράτηση 32 έργα προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και έχουμε και ώριμες μελέτες, 15 μελέτες. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς και της τιτάνιας προσπάθειας που έχουμε καταβάλει όλοι μαζί. Όλοι μαζί, επαναλαμβάνω, όλοι μαζί. Κύριε Κοκολάκη, για τη Δημοτική Ενότητα Κόφινα. Θα σας αναφέρω ενδεικτικά κάποια έργα. Για τη Δημοτική Ενότητα Κόφινα, αναφέρεστε. Ναι, ακριβώς. Ναι. Πολύ γρήγορα για να προλάβουμε, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος να πει και ο κύριος Κοκολάκης, σας παρακαλώ. Βελτίωση βαλτότητας δημοτικής οδοπίας στο Σοκαρά 100.000. Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση οδοπίας 24.800. Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση οδοπίας 24.800. Προμήθεια ετοίμου χειροδέματος δομικού πλέγματος 74.000. Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού που περιμένουμε την έγκριση του προϋπολογισμού για να προχωρήσουμε 100.000 ευρώ. Βρισκόμαστε σε εξέλιξη στο αποχαιρετικό δίκτυο ακαθάρτο και εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβίωτων του οικισμού. Να τα καθοδικοποιήσουμε λίγο, κύριε Σκηναράκη. Ναι. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να διαβάσετε το τέτοιο, αλλά για λόγους εξοικονόμησης χρόνου σωστά, το λέω. Κατανοώ αυτό. Να καθοδικοποιήσουμε λίγο τις προτεραιότητες. Ολοκληρωμένα έργα 27, σε εξέλιξη έργα 13 και νέα προς δημοπράτηση 32 έργα. Μάλιστα. Κύριε Κοκολάκη. Κυρία Σφαγιανάκη, σε όλες τις ενότητες είπαμε ότι υπάρχει ένα κοινό πρόβλημα που έχει να κάνει με το αστικό οδικό δίκτυο και με την αγροτική οδοπία. Είναι τραγική κατάσταση και στην ενότητα του Κόφινα. Ο Κόφινας έχει και αυτός ιδιαιτερότητες πάρα πολλές όσον αφορά το αγροτοπνοτροφικό. Είναι μια ενότητα όπως και της Αγίας Βαρβάρας, έχει πάρα πολύ μεγάλο ορεινό όγκο. Έχει τα αστερούσια τα οποία είναι πάρα πολύ το μέτωπο και είναι μεγάλος ορεινός όγκος. Έχει. Κυρία Σφαγιανάκη, ο Κόφινας όμως και αυτός απεριόριστες δυνατότητες σε πάρα πολλά πράγματα να αναδειχθεί. Έχει περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, οι οποίες δεν έχουν αναδειχθεί δυστυχώς μέχρι τώρα. Οι δυνατότητες σε αυτόν τον τομέα είναι άπειρες. Έχει παραλιακά μέτωπα τα οποία θέλουν πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα. Ο Κόφινας, τον Κόφινα είναι σε εξέλιξη έργα, όπως είναι το φράγμα της Πλατιώτισσας, που δυστυχώς θα ξαναπώ πάλι, ενώ τώρα υπάρχει σε μεγάλη διαβούλευση όσον αφορά τα δίκτυα
Και επειδή ήμουν αυτή ο κοσμάρτυρας μέσα σε Δημοτικό Συμβούλιο, εκλεγμένοι σύμβουλοι του Κόφινα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο έχουν ερωτήσει αρκετές φορές στη Δημοτική Αρχή και δεν έχουν πάρει επαρκή απάντηση όσον αφορά τα δίκτυα του φράγματος της Πλατιώτισσας. Είναι ένα σημείο αυτό, κύριε Σφακιανάκη, πρέπει να το δούμε άμεσα, τη Δευτέρα το πρωί μετά τις εκλογές. Πρέπει να το βάλουμε σε προτεραιότητα να δούμε τα δίκτυα μέχρι πού θα φτάσουν και πώς θα πάνε. Μέχρι τώρα απάντηση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο επαρκή, αιτιολογημένη, σωστή δεν έχουμε πάρει. Ενώ έχει ερωτηθεί πολλές φορές. Υπάρχουν έργα και εκεί πέρα που είναι στα χαρτιά, όπως είναι μια μεγάλη νοδεξαμενή στέρνες, η οποία έχει, κατά δήλωση του Δημάρχου, έχει βαλτώσει λόγω απαλωτριώσεων που πρέπει να γίνουν της τελευταίας στιγμής. Υπάρχουν βιολογικοί που δεν λειτουργούν στον Κόφινα, κυρία Σφαγιανάκη, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει και η δημόσια υγεία εκεί πέρα. Οπότε είναι πράγματα που πρέπει να τα βάλουν σε προτεραιότητα. Έχει τα προβλήματα και αυτή η ενότητα της άρδευσης που σε μεγάλο ποσοστό θα λυθούν με το φράγμα της Πλατιώτισσας και την γυμνοδεξαμενή των στερνών. Έχει βιολογικούς που είναι σε εξέλιξη, δεν έχουν τελειώσει σε δύο σημεία τους. Έχει πράγματα που πρέπει να τελειώσουμε, κυρία Σφακιανάκη. Υπάρχει σε εξέλιξη μια γεώτηση στο Σοχαρά, η οποία και αυτή πρέπει να τελειώσει. Είναι τώρα σε εξέλιξη, προλαβαίνει η νυν Δημοτική Αρχή μέχρι το Σεπτέμβρη, αν δεν είναι στα πράγματα την επόμενη μέρα, να την ολοκληρώσει. Το νερό προφανώς, κυρία Σφακιανάκη, είναι αγαθό. Πρέπει να το παρέχουμε σε όλους τους πολίτες σε επάρκεια. Είναι υποχρέωσή μας, πιστεύω. Είναι κάτι για το οποίο όταν το κάνουμε, εγώ προσωπικά πιστεύω δεν πρέπει να θριαμβολογούμε. Είναι το αυτονόητο το νερό, οπότε πρέπει να το έχουμε σε προτεραιότητα. Από εκεί και πέρα, η ενότητα του Κόφινα είναι μια μεγάλη ενότητα και σε έκταση. Έχει όλα τα προβλήματα που προαναφέραμε και πιστεύω ότι αξίζει τη προσοχή από όλους εμάς για να πετύχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Πάμε και στη Δημοτική Ενότητα Ρουβά, κύριε Σκηναράκη. Ναι, αλλά πρέπει να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα. Να απαντήσετε. Σε ό,τι αφορά το δίκτυο άρδευσης του φράγματος Πλακιώτισσας, αυτό το σχεδιάσανε και το συμφωνήσανε ο πρώην Καποδιστριακός Κόφινα μαζί με τον πρώην Καποδιστριακό Κόφινα Δήμαρχανών Στερουσίου και με την περιφέρεια η οποία υλοποιεί το έργο. Mm-hmm. Για να ξέρουμε τι λέμε, για να ενημερώνουμε σωστά και αντικειμενικά τον πολίτη. Σε ό,τι αφορά τη λιμνοδεξαμενή, εμείς ολοκληρώσαμε μία διαδικασία, όμως η μελέτη άλλαξε όλη, ολοκληρωτικά. Διότι οι μελετές που είχαν ολοκληρώσει αυτή τη μελέτη, την είχαν ολοκληρώσει με λανθασμένο τρόπο και θα υπήρχαν πολλαπλά προβλήματα. Ανέλαβε η περιφέρεια λοιπόν και την ολοκλήρωση. Εμείς μπήκαμε στη διαδικασία με τη βοήθεια όλων, γιατί εμένα μου αρέσει να λέω την αλήθεια και πάντα την αλήθεια. Βοήθησε και αντιπολίτευση και συνενέσανε οι ιδιοκτήτες και αγοράσαμε τη γη. Όμως, ενώ είμαστε σε αναμονή να δημοπρατηθεί το έργο, προέκυψε και άλλη ανάγκη για αυτό το έργο. Άρα, ήδη η υπηρεσία έχει μπει σε μια διαδικασία απολωτρίωσης και άλλων τεμαχίων. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, διότι αυτή είναι η τελευταία ενέργεια και πράξη που θα κάνουμε και μετά ο δρόμος είναι ανοιχτός πλέον να δημοπρατηθεί αυτό το τόσο σημαντικό έργο, διότι σίγουρα ένα από τους τομείς, τους άξονες που θα βάλει προτεραιότητα η Δημοτική Αρχή την επόμενη θητεία μας, αν μας επιλέξει ο Γορτίνιος πολίτης, είναι να βελτιώσουμε και να λύσουμε πολλαπλά προβλήματα στην άρδευση μέσα από μια ενιαία διαχείριση και γι' αυτό το λόγο έχουμε διασφαλίσει από προγράμματα 5,5 εκατομμύρια για να μπορούμε να ελέγχουμε, να παρακολουθούμε τα πάντα. Και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα και εξοικονόμηση εξόδων να έχουμε, αλλά και καλύτερες υπηρεσίες να προσφέρουμε στον πολίτη και φυσικά σταδιακά θα μπούμε και στη διαδικασία να μειώσουμε την τιμή. Απαντήσατε στο ναι. Αυτό το κομμάτι. Με συγχωρείτε που πιέζω λίγο τη συζήτηση, λόγω χρόνου το κάνω καθαρά. Λοιπόν, Δημοτική Ενότητα Ρούβα, κύριε Σχηναράκη. Αναζητάτε τα χαρτιά σας, ναι, από ό,τι βλέπω. Φυσικά το ερώτημα, να πούμε, είναι το ίδιο. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με τις προτεραιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Ρούβα. Τι έγινε, τι δεν έγινε και τι πρέπει να γίνει. Σε ό,τι αφορά τη Δημοτική Ενότητα Ρούβα, έχουμε ολοκληρώσει 13 έργα, τα οποία από αυτά τα έργα είναι και κάποια τα οποία παραλάβαμε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τα οποία τα ολοκληρώσαμε. Είναι σε εξέλιξη 5 έργα αυτή τη στιγμή και επιτρέψτε μου, επειδή είναι 5, να τα αναφέρω. Εξάλλου είναι λίγα. Είναι κατασκευή για αποκατάσταση τυχείου στη Δημοτική Ενότητα του Ρούβα. Είναι τσιμεντοστρώσεις αγροτικής οδοποίησης 150.000 ευρώ. Είναι μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποίησης.
Είναι συντήρηση αποχητευτικού δικτύου στην Ήβρη των προϋπολογισμού 42.500 ευρώ και είναι εργασίες συντήρηση επισκευή αποκατάσταση κτηρίων νηπιαγωγείου Δημοτικού Σχολείου και Κηφή Πανασού 74.400. Και είναι νέα προς δημοπράτηση 8 έργα και φυσικά σε πρώτη προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, εάν μας επιλέξει ο Γορτίνιος Πολίτης, θα είναι να ολοκληρώσουμε και αυτά τα ημιτελή έργα που υπάρχουν στο Ρούβα, με δεδομένο ότι η Δημοτική Αρχή δεν μπόρεσε μέχρι τώρα να το ολοκληρώσει. Όμως με δεδομένο ότι έχει προοπτικές ο Δήμος, με δεδομένο ότι έχουμε αλλάξει σελίδα και φυσικά μπορούμε να τα βάλουμε σε πρώτη προτεραιότητα, να τα ολοκληρώσουμε και να τα παραδώσουμε στην κοινωνία. Μάλιστα. Κύριε Κοκολάκη. Κύριε Σφαγιανάκη, άκουσα έτσι με προσοχή το Δήμαρχο. Καταρχήν δεν ξέρω ποια είναι τα έργα που έχει ολοκληρώσει. Δεν είμαι ενήμερος. Αν θέλει, μπορεί να μας τα πει επαγγελματικά. Όσον αφορά τα έργα που είπε ότι είναι σε εξέλιξη, είπε και κάποια μίσθωση μηχανημάτων. Αυτό δεν είναι προφανώς έργο, το καταλαβαίνετε. Και πόσο μάλλον που υπήρξε μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία στάλθηκε στην περιφέρεια και δυστυχώς για όλους μας, αυτή η απόφαση λόγω του ότι δεν έχει προϋπολογισμό ο Δήμος, δεν πέρασε από την περιφέρεια, από την αποκεντρωμένη. Οπότε ορίτεται, είναι στον αέρα, τα μηχανήματα δουλεύουν. Προφανώς ο κ. Σιναράκης θα βρει τον τρόπο να πληρώσει αυτούς τους ανθρώπους που καταβάλουν κάποιο έργο εκεί πέρα. Όμως πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή, με την πείρα που επικαλείται ότι έχει όλα αυτά τα χρόνια, όφιλε να γνωρίζει ότι λόγω του ότι δεν έχει προϋπολογισμό δεν μπορούσε να περάσει αυτή η απόφαση από την αποκεντρωμένη. Την έχω εδώ πέρα, δεν νομίζω ότι βοηθάει να σας τη δώσω. Από εκεί και πέρα, η ενότητα του Ρούβα. Η ενότητα του Ρούβα, κυρία Σφαγιανάκη, έχει μοναδικά πράγματα να αναδείξει. Μοναδικά, πραγματικά. Έχει ένα δάσος του Ρούβα το οποίο είναι μοναδικό σε όλη την Ευρώπη. Δεν ξέρω αν το έχετε επισκεφτεί. Είναι κάτι μοναδικό σίγουρα σε επίπεδο Ελλάδας, μην πω και σε Ευρώπη. Εκεί πέρα υπήρχε ένα πληροφοριακό κέντρο για το δάσος του Ρούβα, το οποίο είχε γίνει από την πρώην Δημοτική Αρχή Ρούβα μια πάρα πολύ καλή προσεγμένη δουλειά. Ήταν ένα έργο που ήταν όριμο, πολύ κοντά στην ολοκλήρωση. Δυστυχώς αυτά τα 9 χρόνια του Δήμου Γόρτινας δεν έχει ολοκληρωθεί. Εγώ το είχα την τιμή και τη χαρά να το επισκεφτώ με τον πρώην Δήμαρχο του Ρούβα, τον κύριο Οικονομάκη του Φανούρη. Μου εξήγησε τι θέλουν να κάνουν εκεί πέρα. Ήταν κάτι πρωτοποριακό. Mm-hmm. Αν γινόταν αυτό το πράγμα, πραγματικά θα ήταν ένα πόλο έλξη για όλη την περιοχή, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί. Τώρα είναι σε άδεια κατάσταση. Έχει γίνει στάνη εκεί, δεν ξέρω τι γίνεται. Δυστυχώς. Έχουμε ένα θέατρο ανοιχτό στο Ρούβα, το οποίο το γνωρίζετε ότι έχει απενταχθεί, ίσως να το έχετε ακούσει, ότι έχει απενταχθεί και ήταν και ο λόγος ότι τέθηκε για ένα μήνα ο κύριος Σιναράκης σε αργία από την αποκεντρωμένη διοίκηση, το οποίο δυστυχώς αυτό το έργο έχει βαλτώσει πάρα πολλά χρόνια. Ο Δήμος είχε και μια εκροή 430-60 χιλιάδων, γιατί κατασχέθηκαν τα χρήματα που ήταν για αυτό το έργο, είχαν δοθεί από το Υπουργείο Γεωργίας ήταν τη χρηματοδότηση. Έχουμε πάρα πολλά έργα ολοκλήρωτα. Υπάρχουν τα προβλήματα που σας έχω περιγράψει, όπως είναι σε όλες τις ενότητες. Υπάρχει το θέμα της οδοποιίας που είναι σημαντικό. Το λέω γιατί ζούμε πραγματικά δύσκολα όσον αφορά το θέμα της αγροτικής οδοποιίας, κυρία Σφαγιανάκη, γι' αυτό το λέω σε όλες τις ενότητες. Υπάρχει αυτό το θέμα. Υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν με το αστικό δίκτυο μέσα στους οικισμούς και όλα τα μικροπροβλήματα που έχουμε όλοι σε όλες τις ενότητες. Όμως είπαμε ότι η ενότητα του Ρούβα πραγματικά είναι κάτι μοναδικό. Υπήρχαν σε εξέλιξη έργα που ούτε καν η Δημοτική Αρχή τα έχει σε πλάνο ή τα έχει συμπεριλάβει, τα οποία εμείς ευελπιστούμε ότι την επόμενη μέρα, επειδή υπάρχουν και μελέτες σε κάποια από αυτά, θα μπορέσουμε με πολύ αγώνα βέβαια να τα ανασύρουμε από τη λύθη και να τα φέρουμε εις πέρας. Είναι ένα στοίχημα για μας αυτό. Προφανώς δεν με ακούει ο κ. Κοκολάκης τι λέω. Προφανώς ο κ. Κοκολάκης δεν ζούσε στο Δήμο Γόρτινας, γιατί αν ζούσε θα γνώριζε τα οικονομικά προβλήματα και τι περάσαμε τόσα χρόνια. Διαφορετικά δεν θα μιλούσε γιατί δεν ολοκληρώσαμε ημιτελή έργα. Επαναλαμβάνω όμως, σε πρώτη προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, εάν μας επιλέξει ο Γορτίνιος Πολίτης, θα είναι να ολοκληρώσουμε αυτά τα ημιτελή έργα και ιδιαίτερα τα έργα του Ρούβα. Όμως είναι πολύ οξύμορο να μας λέει ο κύριος Κοκολάκη για πολιτισμούς και τουρισμό κτλ. Και να θέλει να φτιάξει πυρηνάδικα σε περιοχή Natura του Δήμου μας. Πηγαίνει το Δήμο στα δικαστήρια διεκδικώντας λεφτά από παράνομες αναθέσεις που έκανε ο πατέρας στο γιο, και αυτό το Δήμο φιλοδοξεί να τον διοικήσει. Φανταστείτε, κυρία Νίκη, να αποκτήσει και εξουσία τι θα κάνει. Πρέπει να αναρωτηθεί ο πολίτης,
Θέλει ο κύριος Κοκολάκης να υπηρετήσει τους πολίτες ή να εξυπηρετήσει τα προσωπικά οικονομικά συμφέροντά του και να υλοποιήσει τα επενδυτικά του σχέδια μέσω του Δήμου? Λοιπόν, επειδή λέτε για προσωπικά οικονομικά συμφέροντα, θα πρέπει να απαντήσει ο κύριος Κοκολάκης. Κυρία Σφαγιανάκη, προφανώς ο πολίτης, ο Γορτίνιος πολίτης, απάντησε την προηγούμενη Κυριακή σε όλα αυτά που μας κατηγορεί και απάντησε γιατί τον παραπληροφόρησε, τον εξαπάτησε. Και μάλιστα με ασέβεια προς ανθρώπους που δεν είναι πλέον στη ζωή και δεν είναι κοντά μας. Οπότε απάντησε, η απάντηση δόθηκε από τον Γορτίνιο πολίτη, κυρία Σφαγιανάκη. Όμως εγώ θα ήθελα, έτσι που βλέπω ότι τελειώνει ο χρόνος μας, να μας πει ο κύριος Σχηναράκης το όραμά του τελικά για το Δήμο. Τόση ώρα δεν τα ακούσαμε. Ακούσαμε για έργα, ακούσαμε για το ένα, για το άλλο. Και αν μπορεί να μας πει για ποιο λόγο όλα αυτά τα χρόνια, τα 10 χρόνια που είναι στο Δήμο Γόρτινας, δεν κατόρθωσε έστω να το ξεκινήσει, όχι να το υλοποιήσει και να το μάθουμε κι εμείς οι Αγορτίνοι πολίτες. Όσον αφορά αυτά που προείπε, είναι αυτά που έλεγε όλο το προηγούμενο διάστημα. Πήρε την απάντησή του από τον πολίτη του Δήμου Γόρτινας. Εγώ έχω απαντήσει σε αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εγώ αναφέρθηκα στον κύριο Κοκολάκη τον Μιχάλη. Αναφέρθηκα ότι διεκδικεί χρήματα από παράνομες αναθέσεις, ενώ υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που ο Δήμος έχει δικαιωθεί και πάει το Δήμο στο εφετείο. Αυτό και μόνο νομίζω ότι πρέπει να προβληματίσει ιδιαίτερα το Δήμο. Και όταν μπαίνει στη διαδικασία και εξαπατεί δημόσιες υπηρεσίες με παραποίηση στοιχείο, επαναλαμβάνω, όταν εξαπατεί δημόσιες υπηρεσίες με παραποίηση στοιχείο για να πάρει αδειοδοτήσεις, αντιλαμβάνεστε να αποκτήσει αύριο εξουσία, τι μπορεί να κάνει? Κύριε Κοκολάκη. Από δεν ολοκλήρωσα. Κυρία Σφαγιανάκη, εγώ να απαντήσει αυτό και είπα ότι την απάντηση την πήρε ο κύριος Σχηναράκης από τους Γορτίνιους πολίτες. Όμως, επειδή με προκαλεί ένα μικρό σχόλιο, θα κάνω γιατί αυτό πλήγει εξαπάτηση. Εγώ εδώ στα χέρια μου μια έγκληση που υπάρχει από ένα πολίτη του Δήμου. Μας ανέφερε προηγουμένως ότι έχει. Και θέλω να απαντήσει δημόσια σε αυτό βέβαια. Ανέφερε προηγουμένως ο κ. Σχηναράκης ότι έχει βγάλει κάποια χρήματα για το καπί της Αγίας Βαρβάρας. Εδώ πέρα έχω μια. Το καπί αυτό ήταν ένα ακίνητο κάποιου πολίτη, ενός θείου του. Πέθανε. Ο θείος δεν είχε παιδιά και θεώρησε σωστό ένας άνθρωπος βιοπαλαιστής με 4 παιδιά να το δωρήσει στο Δήμο για να γίνει ένα καπί στο Δήμο μας. Το οποίο καπί, κυρία Σφαγιανάκη, είναι ανολοκλήρωτο, στα μπετά, ξεκίνησε. Εδώ υπάρχει μια μήνυση που έχει κάνει ο κύριος που είχε το ακίνητο και λέει ότι δυστυχώς κατηγορεί τον κύριο Σχηναράκη για το κακούργημα της απάτης. Ότι χωρίς να έχει γίνει. Χωρίς να έχει γίνει η δωρεά του ακινήτου, το ακίνητό του καπηλεύτηκε με παραποίηση προφανώς γιατί έχει βγει οικοδομική άδεια. Το δίνει στον κύριο Σχηναράκη για να έχει εικόνα, αν θέλετε το παίρνετε κι εσείς. Τον έχει λοιπόν κατηγορήσει για απάτη και θέλω να μας απαντήσει αν τελικά αυτό το ακίνητο έχει γίνει δωρεά, κύριε Σχηναράκη, με ποια διαδικασία προχώρησε η έκδοση οικοδομική άδεια. Αυτό θα ήθελα, μας ακούνε πάρα πολύ Γορτίνοι πολίτες να το απαντήσετε. Πριν να απαντήσω όμως, δύο λεπτά και να σας πω κάτι. Γιατί δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο μετά. Εμείς, κύριε Σφαγιανάκη, έχουμε στόχους για την επόμενη μέρα στο Δήμο Γόρτινας. Οι στόχοι μας είναι. Για τους στόχους και για το όραμα θα κλείσουμε. Ωραία, με αυτά. Θα ζητήσουμε και από τους δύο μια τοποθέτηση. Να κλείσουμε αυτό. Θέλω και να απαντήσει ο κύριος Σχηναράκης. Γιατί οφείλει να απαντήσει. Αν θέλετε, εγώ αυτό που λέει ο κύριος Κοκολάκης πρώτη φορά τα ακούω. Τι να σας πω. Υπάρχει συμβόλαιο, δηλαδή υπάρχει ορειτήριο. Ότι εγώ τι θες να πει, δηλαδή ότι ο Δήμος έκλεψε ένα οικόπεδο κάποιου πολίτη. Γιατί είπατε ότι παραπέσα. Ωραία, και από το. Μισό λεπτό, γιατί δεν απαντάτε σε αυτά που πρέπει να απαντήσετε, μονοπάτι τη ζήτηση κάπου αλλού. Αποφεύγετε. Γιατί αποφεύγετε να απαντήσετε, κύριε Κοκολάκη? Γιατί δεν είστε καθόλου ειλικρινείς. Και ξέρετε γιατί πήρατε το 44%. Γιατί εξαπατήσατε τον κόσμο. Τον παραπληροφορήσατε με κάποια μέσα και με το επικοινωνιακό κομμάτι. Που οφείλω να ομολογήσω ότι το έχετε μάθει πολύ καλά αυτό το κομμάτι. Όμως ο Γορτίνιος πολίτης ξέρει, γνωρίζει και θα σε κατατάξει εκεί που αξίζεται την επόμενη Κυριακή. Να είστε απόλυτα σίγουροι, κύριε Κοκολάκη. Διότι αυτά που θα αναρτήσουν στον πολίτη είναι το ήθος, η εντυμότητα, η αγωνιστικότητα, η προσπάθεια. Και ότι εμείς αγωνιζόμαστε γιατί έχουμε ένα και μοναδικό σκοπό: το συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών. Ενώ εσείς, κύριε Κοκολάκη, έχετε ένα και μοναδικό σκοπό. Το συμφέρον της οικογένειάς σας και των επιχειρήσεώς σας. Και αυτό, έστω και αργά, να είστε απόλυτα σίγουρος ότι ο Γορτίνιος πολίτης το έχει καταλάβει και θα σας ανταμείψει καταλήλως την ερχόμενη Κυριακή. Να είστε απόλυτα σίγουρος γι' αυτό, κύριε Κοκολάκη. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά αυτό, ο ιδιοκτήτης, γιατί δεν ήρθε σε επικοινωνία με το Δήμο? Το έχει προσπαθήσει πάρα πολλές φορές. Μα σε παρακαλώ, κύριε Κοκολάκη, για άλλη μια φορά ψεύδεσαι. Είσαι ένας πολιτικός ψεύτης. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είσαι ένας πολιτικός ψεύτης.
Είστε ένας πολιτικός απατεώνας. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά είστε, κύριε Κοκολάκη. Είστε. Εγώ πάντως θα το εκτιμούσα να μας απαντούσατε αν υπάρχει. Εγώ δεν το γνωρίζω το θέμα. Δεν το γνωρίζετε και να είστε απόλυτα σίγουροι ότι αύριο το πρωί θα καλέσω τους ιδιοκτήτες να το δούμε το θέμα. Είναι δυνατόν να προχώρησε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας σε μια τέτοια διαδικασία να έχουμε επενδύσει κάποια χρήματα και να μην γνωρίζει κανείς τίποτε. Και να το γνωρίζετε εσείς, κύριε Κοκολάκη. Πάντως... Και τώρα προεκλογικά το γνωρίζετε. Πόσο καιρό το γνωρίζετε, κύριε Κοκολάκη? Τώρα ενδιαφερθήκατε. Τώρα ενδιαφερθήκατε, προφανώς όχι. Πάντως, κύριε Σπατιανάκη... Γιατί ποτέ δεν ενδιαφερθήκατε για το Δήμο μας. Βάζατε τροχοπέδι το να λύσουμε προβλήματα. Και εδώ αναφέρω τον υπεύθυνο της εταιρείας που απαγορέψατε στην εταιρεία που έχει μισθωμένα τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις των πετών σας να δώσει μετά στο Δήμο για να λύσουμε κάποια προβλήματα, να καλύψουμε κάποιες λακκούπεφες. Έτσι θα προχωρήσουμε μπροστά. Έτσι θα λύσουμε προβλήματα για τον πολίτη. Όταν οφείλουμε και πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο και να προσπαθούμε, γιατί ο πολίτης πραγματικά έχει ανάγκη τον Δήμο και τον έχει ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε τώρα. Να απαντήσει και ο κύριος Κοκολάκης για να κλείσουμε, κύριε, σας παρακαλώ. Κύριε Σπατιανάκη, ψυχραιμία προτέρημα και δυστυχώς ο υποδήμαρχος δεν το έχει αυτό το προτέρημα. Εγώ θα σας αφήσω την έγκληση για απάτη στο πρόσωπο του Δημάρχου. Από εκεί πέρα η κοινωνία της Αγίας Βάρβαρας ξέρει εκεί που είναι αυτό το τσιφί και πιστεύω ότι θα κρίνει. Να πω τους στόχους μας. Λοιπόν, σαν παράταξη, να κλείσουμε. Να ξεκινήσω, κύριος, λοιπόν. Να πείτε τους στόχους. Ναι, ναι. Πείτε τους στόχους σας. Έχετε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή σας και εσείς, κύριε Σκηναράκη, και εσείς, κύριε Κοκολάκη, για να κλείσουμε τη συζήτηση. Κύριε Σκηναράκη. Φίλες και φίλοι, υπάρχουν προϋποθέσεις για να πάει ακόμα πιο μπροστά ο Δήμος και σε αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε, γιατί και θέλουμε και μπορούμε να κάνουμε το πρόγραμμά μας πράξη. Ειδικότερα προτείνουμε. Ήδρευση, άδρευση, νερό, πηγή, ζωή για κάθε οργανισμό. Στόχος υπάρχει νερού για ήδρευση και άδρευση που θα εξασφαλιστεί η μορφολογική κρίση. Προτεραιότητά μας να εξασφαλίσουμε υπαρκή ποσότητα νερού τόσο για την ήδρευση όσο και την άδρευση σε όλα τα κοινοτικά και δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου μας. Αντικατάσταση των αμεντοσωλήνων του δικτύου ήδρευση όπου δεν έχουν αντικατασταθεί μέχρι τώρα. Εξασφάλιση πόσιμου νερού σε όλους τους οικισμούς και το έχουμε καταφέρει σε ένα μεγάλο ποσοστό, αν όχι σε όλους. Αξιοποίηση των γεωτρήσεων που υπάρχουν, επέκταση δικτύων άρδευση, εγκατάσταση συστήματος τηλελέχου για άμεσο έλεγχο διαρροών γεωτρήσεων, δεξαμενών και το δικτύο ίδρυυση και καταμέτρηση των υδρομέτρων. Και εδώ οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό θα υλοποιηθεί διότι έχουμε διασφαλίσει 5,5 εκατομμύρια για το Δήμο μας. Σύνταξη μελετών για δημιουργία μικρό φραγμάτων, ταμιευτήριο λιμνοδεξαμενών για τη συλλογή των ομβρίων υδάτων. Σύνταξη μελετών βελτίωση ηθικών άρδευση με σχέδιο διαχείριση και εξυγχρονισμό στο δικτύο. Οφείλω να ομολογήσω ότι με δεδομένο ότι ο Δήμος Γόρτινας έχει αλλάξει σελίδα, μπορούμε να το καταφέρουμε γιατί έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε, έχουμε συνηθίσει στα δύσκολα και έχουμε αποδείξει ότι τα καταφέρνουμε ακόμα και στα δύσκολα. Επομένως, αυτά είναι θέμα χρόνου να τα υλοποιήσουμε και να ολοκληρώσουμε. Ναι. Από εκεί πέρα. Στην καθαριότητα φωτισμό. Η καθαριότητα είναι απόδειξη πολιτισμού, παιδείας και ποιότητας ζωής. Δεσμευόμαστε για αποτελεσματικότερη αποκομιδή των απορριμμάτων, συνέχιση του προγράμματος ανακύκλωσης απορριμμάτων, καθαρισμό των κάδων ώστε να μην αποτελούν εστία μόλις, προμήθεια οχήματος για πλήσιμο των κάδων απορριμμάτων. Και εδώ οφείλω να ομολογήσω ότι έχουμε διασφαλίσει τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών από το πρόγραμμα Φιλόδημος για να αγοράσουμε αυτό το μηχάνημα για να μπορούμε να πλένουμε τους κάδους, γιατί η καθαριότητα είναι απόδειξη πολιτισμού. Λίγο πιο σύντομα, κύριε Σκηναράκη, γιατί επιπίεζε ο χρόνος. Κοιτάξτε, έχουμε σχεδιάσει πάρα πολλά σε ένα πρόγραμμα το οποίο το έχουμε συντάξει μέσα από συλλογική προσπάθεια και επικοινωνία τόσα χρόνια με συλλόγους πολιτιστικούς, με αθλητικούς, με απλούς δημότες, με εκπροσώπους της Εκκλησίας. Είναι μια καταγραφή των προβλημάτων όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Και φυσικά, με δεδομένο ότι έχουμε αλλάξει σελίδα, θα αρχίσουμε σιγά σιγά μέσα από τις προτεραιότητες οι οποίες έχουμε βάλει να αρχίσουμε να υλοποιούμε. Στη χωροτοξία, στο περιβάλλον, στην αποχέτευση, στην οδοποιία, που οφείλω να ομολογήσω ότι είναι πρωτόγνωρο για το Δήμο μας να έχουμε διασφαλίσει πάνω από 3,5 εκατομμύρια. Mm-hmm. Οδοποιία, οργάνωση του Δήμου. Και ήδη έχουμε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, διότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχουμε ζητήσει να μας εγκριθούν 25 μόνιμες θέσεις. Και φυσικά ο Δήμος αρχίζει να έχει ένα ευρωπαϊκό προσανατολισμό και φυσικά η προτεραιότητά μας είναι και η νεολαία, διότι το μέλλον του κάθε τόπου είναι οι νέοι.
Εδώ επιτρέψτε μου να διαβάσω τι σχεδιάζομαι για τους νέους. Κύριε Σκηνάρα, κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ. Τον αθλητισμό που ήδη έχουμε συντηρήσει πάρα πολλά γήπεδα. Ωραία. Και ήδη έχουμε διασφαλίσει χρηματοδοτήσεις για να φτιάξουμε κάποια καλτσέτο. Και φυσικά με τον ίδιο ρυθμό θα προχωρήσουμε. Υγεία, κοινωνική μέρημνα. Διότι η κοινωνική μέρημνα πρέπει να είναι σε πρώτη προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή. Η παιδεία αποτελεί τον κορμό της κάθε κοινωνίας και ταυτόχρονα τη βάση πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί. Θέλουμε το σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, γι' αυτό μέσω της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας θα επιδιώξουμε την αναβάθμισή της και ήδη το έχουμε καταφέρει με πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις που έχουμε διασφαλίσει για όλα τα σχολεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε για γυναίκα την εργαζόμενη, για τον πολιτισμό, τον τουρισμό και ήδη με την αρχαιολόγο που έχουμε κάνουμε και κάποιες εναργήσεις στους αρχαιολογικούς χώρους, με τα σχολεία του τόπου μας, γιατί πραγματικά οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν. Ολοκληρώστε την πρόταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κοκολάκη. Στην παράταξη έχουμε θέσει κάποιους στόχους οι οποίοι την επόμενη μέρα που πραγματικά θα αλλάξει σελίδα, γιατί λάθος του διατυπώνει ο κύριος Σκηναράκης, την ερχόμενη Δευτέρα θα αλλάξει σελίδα ο Δήμος μας. Έχουμε θέσει κάποιους στόχους ρεαλιστικούς, τους οποίους είμαστε σίγουροι θα καταφέρουμε να τους υλοποιήσουμε. Εμείς, κυρία Σφαγιανάκη, θέλουμε ένα Δήμο για τους πολλούς και όχι για τους λίγους και τους εκλεκτούς. Αυτό είναι ένα σύνθημά μας. Θέλουμε ισονομία των πολιτών. Εμείς έχουμε στόχο την επόμενη μέρα να κάνουμε μια εκ νέου διαπραγμάτευση με το παρατηρητήριο, με στόχο να μπορέσουμε να βγούμε, να κάνουμε μια έξοδο, ούτως ώστε μόνοι μας να διαχειριζόμαστε τη μοίρα μας, τη μοίρα των παιδιών μας, τη δικιά μας και το συνδημοτό μας. Έχουμε στόχο να αναδείξουμε όλα τα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα από όλες τις ενότητες του Δήμου. Έχουμε στόχο να δώσουμε βάρος σε έργα ουσίας, σε έργα υποδομής, για να αυξήσουμε τον πλούτο του Δήμου μας, το οποίο είναι στίχημα για μας. Τα έργα βιτρίνας είναι καλά, χρειάζονται, όμως η προτεραιότητα, κυρία Σφαγιανάκη, είναι τα έργα ουσίας. Να μπορέσουμε να δώσουμε τον πλούτο που πρέπει στις περιοχές της δικές μας, ούτως ώστε να καταφέρουμε τελικά να κρατήσουμε τους νέους και τις νέες που είναι στίχημα για μας στον τόπο μας. Εμείς, κυρία Σφαγιανάκη, ένα μεγάλο στίχημα που πιστεύω θα το κερδίσουμε πάρα πολύ σύντομα, με ιεράση προτεραιοτήτων, είναι η καθημερινότητα. Σας περιέγραψα, αναλώθηκα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Ζω στο Δήμο μας, παρόλο που ο κύριος Σκηναράκης λέει ότι ίσως να μην ζω. Ζω στο Δήμο, ζουν τα παιδιά μου, πάνε στο σχολείο σε άδεια κατάσταση. Όλος ο περίγυρός μου είναι στο Δήμο, οι επιχειρήσεις μου, οι δουλειές μου, η ζωή μου είναι εκεί πέρα, τώρα τις 45 χρόνια. Όλα τα παραπάνω, κυρία Σφαγιανάκη, με ένα καλό συντονισμό πιστεύω θα τα πετύχουμε. Άλλωστε, ήταν σαφές το μήνυμα του πρώτου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών στο Δήμο Γόρτινας. Οι πολίτες του Δήμου μας θέλουν μία αλλαγή σελίδας. Αλλά και αυτοί οι πολίτες και σε αυτούς τους πολίτες που επέλεξαν μία άλλη παράταξη να ψηφίσουν, εμείς στέλνουμε ένα μήνυμα συμπόρευσης, συνεργασίας και ενότητας για το καλό του τόπου. Και πιστεύω ότι το χρωστάμε στα παιδιά μας. Το χρωστάμε στη νέα γενιά να πάνε όλα καλά, να μπορέσουμε να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και φυσικά καλή δύναμη. Να είστε καλά. Την επόμενη Κυριακή η κάλπη θα μιλήσει. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.